Ωραία, καλημέρα, καλημέρα, αδέρφια. Δασκαλάκι, ο δασκαλάκι Σωτήρης καθημερινά με κάτι με ευνηδιάζει. Γιατί? Τουλάχιστον εμένα προσωπικά. Ναι. Με κάτι με ευνηδιάζει. Τι. Ήπιε πέντε πόντα χθες. Δεν λέω το πώς και το γιατί τώρα για το σημερινό, αλλά δεν ήξερα την ιδιαίτερη σχέση, με τον τι? Κρίκο αυτόν που συνδέει ποιο? Τον Σωτήρη Δασκαλάκη, ναι, με τον Πλατανιά Χανίων. Τον ίδιο τον Πλατανιά και τον ίδιο τον Σωτήρη λέμε. Σε σημείο που. Έχει σχέση αυτό με Πλατανιά. Παραμύθια τι σε γίνει, ρε. Αυτή τη γιάφκα των ηχοληπτόφυλλα, ξέρει. Λέμε παραμύθια μεταξύ του και σου λέει θα τα πετάμε και στου παραγωγού και ό,τι πιάσει. Να, εσύ είσαι ό,τι το κεφαλή του Λόλα Σλαμί. Ό,τι σου λένε, το πιστεύει, το πετά και στον αέρα. Κατάλαβε. Αυτό γίνεται. Δεν μου λε εδώ πέρα τώρα γιατί. Τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει. Καλά ήμασταν εκεί να πάμε. 9 έχει, 10 έχει ο μήνα. Όπα, περίμενα. Άστο σε μένα, άστο σε μένα. Μπράβο. Πάνε κάτω. Πάντω είσαι γατώνη. Δεν είσαι μόνο Νταΐς. Ήρθε ο Νταΐς, παιδιά, σήμερα. Είναι η εκπομπή ο Νταΐς και τα δύο λεβεντόπεδα, έτσι. Ο Νταΐς και τα δύο λεβεντόπεδα. Είναι εδώ ο Νταΐς σήμερα. Έτσι τον χαρακτήρισε ο Παναγιώτης, ο ταξιτζής, ο Αριανός. Έχει σημασία, ε. Συνάδελφός του. Ταξιτζής. Δεν το είπε, ας πούμε, ιερέας. Δεν το είπε φούρναρης. Δεν το είπε φαναρτζής. Το είπε ταξιτζής. Έχει σημασία. Λέει, εγώ πήρα σήμερα επειδή λείπει ο Νταΐς. Φοβούνται οι Αριανοί. Ο κόσμος, ζητώ συγγνώμη, σήμερα ο κόσμος του Άρη δεν είναι κοντά μας. Χάνουμε τουλάχιστον 2,5 μονάδες ακροματικότητα. Θα το παλέψουμε. Δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα στο Βαθύλακο. Ο άλλος από χθες με ρύμνησε να μην έρθει. Τουλάχιστον εμείς. Βγήκαμε. Έτσι. Αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι ο λίμπερο της καρδιάς σου, η 107,4 μεγάκυκλη των FM. Μας ακούτε και στα βραχαία. Απλά δεν μπορούμε να σας φωτίσουμε για το που σας ακούμε στα βραχαία. Και φυσικά είναι η Τρόικα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10 με 12, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας μορφώνει. Ή μάλλον σας καθημορφώνει. Πώς λέμε, καθαγιασμός. Μας εξήγησε ο κύριος Βασίλης. Από τι είναι, ποια είναι η διαφορά? Είναι, λέει, το σαν καθυπε, όχι καθυπερβολή, σαν ολική, σαν σωστό είναι και το αγιασμός. Ολική επαναφορά. Αλλά με το καθαγιασμός, ναι, το υπερτονίζεις, ναι, ότι είναι, ναι, ρε παιδί μου, ναι, και γενικότερο, ναι, και σε μεγάλο, στον ύψιστο βαθμό κτλ. Ναι, μάλιστα. Γι' αυτό και λέω, σας καθαμορφώνει. Έτσι, χθες, ναι, μάθαμε αρκετά πράγματα στην εκπομπή και σε μυθολογία και σε ιστορία. Και σε κοινωνικά θέματα και αυτό, σε θρησκευτικά. Αυτός δεν ήταν προχθές, ε? Όχι, δεν ήταν. Με το Τηλέμαχος. Όχι. Για ρωτώ τον. Νομίζω, α, όχι, ο Σωτήρης ήταν, νομίζω. Ο Σωτήρης. Ναι, εσύ δεν ήσουν. Όχι, δεν όταν ήταν. Ακούς Τηλέμαχος, πού πάει το μυαλό σου? Μπράβο, ρε. Στην Οδύσσια. Ναι. Σε μένα και σε κάποιους άλλους πηγαίνει στο Τηλέμαχο χιτήρι. Όχι, με κοιτούσε προχθές περίεργα. Είναι δυνατόν. Του Πασόκ. Εντάξει, ωραίο, ο καθένας όπου θέλει. Λοιπόν, είναι λοιπόν η Τρόικα, έτσι. Χθες μάθαμε πολλά πράγματα και μουσικά. Ακούσαμε σε διασκευή το κομμάτι των Άμπα, το κομμάτι των Bonnie M, Dancing Queen από τους πατρινούς Raining Pleasure. Και σήμερα θα ακούσουμε κάτι από πατρινό σχήμα, το οποίο σίγουρα το κομμάτι. Αν μη τι άλλο, αν δεν το ξέρει, τουλάχιστον θα το λατρέψει. Να βάλουμε και μια φάρσα. Ο Παπαδόπουλος. Κανένα πρόβλημα. Για πλάκα. Κανένα πρόβλημα, αλλά να σου πω κάτι. Με το που θα πει το πρώτο τηλεφώνημα, στο πρώτο χτύπημα, κλείνει ο Λιμπερό. Έτσι θα γίνει. Αυτό εδώ, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν έχω κανένα. Εγώ η χαρά μου. Μα κάνε βάζει να φύγω, να κάτσω Σωτήρη δίπλα. Μπορεί και πιο πολύ ζέστη και να ακούω πατρινές φάρσες όλη μέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, επικοινωνία μαζί μας προς το παρόν μόνο SMS-ική. FM κενό μήνυμα. Αποστολή στο 54-526. Λοιπόν, είχαμε υποσχεθεί για σήμερα θέατρο. Δυστυχώς, για λόγο ασθενείας, όχι για, λόγω ασθενείας, ηθοποιού του Θειάσου, δεν θα λάβει χώρα η παράσταση Γλασκόβη, η παραστασάρα αυτή, στο θέατρο Σοφούλη. Μεταφέρεται προφανώς για την επόμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο, ήταν να γίνει αύριο και μεθαύριο. Πάει για την ερχόμενη εβδομάδα, δεν είναι σίγουρο. Θα μας ενημερώσει ο καλός φίλος ο Στέλιος, ο οποίος είναι και ακροατής, συγγραφέας του έργου. Πραγματικά πολύ πολύ ωραίο έργο. Το υπογράφω αυτό και το έχω δει. Το είχα δει την πρώτη φορά που παίχτηκε τριήμερο και είχε γίνει χαμός. Είχε παίχτη δύο τριήμερα και είχε γίνει χαμός στο θέατρο Σοφούλη. Αύριο, προσέξτε, αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις. Δεν θέλουμε να το κάψουμε σήμερα. Για το live του διασημότερου καλαμαριώτη του πλανήτη. Αχ, δεν παίζω τελικά. Του Gas G. Α, ναι. Με τους Primal Fear. Θα δώσουμε δύο μονές προσκλήσεις. Είναι αυτός που έβγαλε φωτογραφία. Σας το είπαμε το live, ναι. Σας το είπαμε, ναι. Ξέρω. Σας το είπαμε το live είναι αύριο. Είναι, συγγνώμη, το Σάββατο. Gas G, Primal Fear. Την Κυριακή είναι στην Αθήνα. Εκεί θα είναι headliners οι Γερμανοί
Primal Fear, εδώ πέρα μέσω σπίτι του δεν ήταν δυνατόν να μην είναι ο Gus G. Αυτό που διάλεξε ο Ozzy Osbourne. Ναι. Ναι, βγήκε ναι. Φωτογραφία, δεν θυμάσαι. Ναι, μου το και γελούσες, λες, αποκλείεται. Ναι, ναι. Τι πλάκα. Ο Κώστας, ναι. Α, είσαι την Πένα, εσύ. Που πήγαμε μαζί. Α, που είχε έρθει. Τον είχα βγάλει. Δεν είχε έρθει. Τον έβγαλα στον αέρα, τον είχα για μισή ώρα τον Κώστα. Α, ήρθε εδώ δίπλα μου, ήτανε. Ναι, βρε, το. Μπράβο. Αυτό έχει τέσσερα χρόνια, τεσσεράμιση, κάπου εκεί. Εδώ, εδώ σου λέει, ναι, 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 και εδώ, σε αυτές τις καταστάσεις. Ναι, μπράβο, ναι, 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 μπράβο, ρε, εσύ, ναι. Και εγώ κάπου την έχω και μου έδωσε και εμένα μια πένα. Από σκιντρό, έτσι, από σκιντρό. Δύο πένες έχει. Από το Σκότι Χιλ. Από το Σκότι Χιλ. Έχει δύο πένες, έχει ο Χολύπτης. Ναι, μπορεί και απ' αλλού να έχει. Λοιπόν, αύριο προσκλήσεις, έτσι, αύριο προσκλήσεις για το live του Gus G με τους Primal Fear το Σάββατο. Στο 8ball, αύριο αυτά. Για σήμερα, ίσως έχουμε κάτι, θα το ξέρουμε στο διάλειμμα αυτό. Μετά το πρώτο διάλειμμα. Πολύ όμως μιλάμε, το ξεφτυλίσαμε, μια μουσική ανάσα. Δεν ψάχνει να βρει καμιά φανάρα του ΠΑΟΚ το 85, ψάχνει πέντε. Λοιπόν, Σωτηρή, έχεις το κομμάτι έτοιμο, μήπως. Τι θα βάλεις. Ωραία, κλείσ' τη μουσική, κλείσ' τη μουσική. Είναι πάρα πολύ. Ρωμανίστα, δεν έχω λόγια για σένα. Προσωπικά εγώ, ειλικρινά. Ναι, αλλά τρεις φορές τον έχεις επιτεθεί τελευταία. Προσωπικά εγώ. Και όταν επιτεθεί, τον αγαπάω. Δεν είσαι και εσύ. Διαφωνούμε χίλια δυο. Και εσύ, αν μπορείς να επιτεθώ, τι είσαι εσύ. Αλλά τον έχεις και άσχετο, το χαρακτήριζε. Δεν καταλαβα. Επίθετα, όχι όμορφα. Το ρωμανίστα, εγώ άσχετο. Α, ναι, κάτι τέτοιο τον είπες. Άσχετε. Ποτέ. Ναι, καλά. Προχθές με το φίγκο που έστειλε. Μόνο αν κάναμε. Δεν τον είπα άσχετο. Κάτι. Λέω δεν είναι. Έστειλε Ζιντάν Μπέκαμ και μετά είπε φίγκο. Ναι, και λέω τον. Γυαλιά του δώσα αρέσει προθέσει. Ναι, κάτι έλεγε, κάτι θυμάμαι. Καλά, θα διαφωνήσω. Καλά, εντάξει. Κάτσε ρε, εσύ. Ναι, μπορεί, αλλά μην το χαρακτηρίζει. Μπορεί με τον Σωτήρη να διαφωνήσω 30 θέματα. Ναι, εντάξει, αλλά. Τι, το μισό, α πούμε. Εντάξει, εγώ είναι σάβο. Μη χειρότερο. Λέω. Δεν μπορώ να το κρύψω. Κάτσε καλύτερα, μα είναι. Εσύ είσαι εντάει. Τσατσαρέ, είσαι συνεπέστατο. Το λέω και στον αέρα. Είσαι συνεπέστατος. Με συγκίνηση το μήνυμα. Είσαι επαγγελματίας. Είσαι με χαλάλη που σε άκουγα τόσα χρόνια. Στο Real FM. λοιπόν. Δεν ήμουν εκεί, καλά. Είναι. Σου είπα, Άρα, Λευκή Συμφωνία. Στο είπα τι έγινε, ναι. Στο είπα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας, λέει, γεια σας. Σας ακούω πραγματικά κάθε απόγευμα. Σας ακούω στην εκπομπή. 20 χρόνια, 8-10, έτσι. Ναι. Ναι. Κάθε απόγευμα, λες, ακούω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο άλλος ρε προθέσει Λευκή Συμφωνία. Ωραία, λέω, χαθήκατε και αυτά, αγκαλιές, ακούω Μάρη και τα λοιπά. Λέει, τελευταία πάλι που είσαι σε συναυλία, λέω ναι και τα λοιπά. Σωτήρη, σε παρακολουθώ, λέει. Μην δεν σε βλέπω. Σε παρακολουθώ, λέει, ξέρω. Ναι, ξέρω τι κάνεις, λέει, ωραίος, ωραίος. Λέω, να σε ευχαριστώ, λέω, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πού είσαι, λέει, τώρα. Κάτσε να μου λες τώρα σε παρακολουθώ. Μπορεί να σε λέει, θα σε παρακολουθώ, βγαίνει από το σπίτι. Μάλλον αυτό δεν κατάλαβε. Εσύ, λέω εσύ, δεν περάσανε που το είπες, λες με παρακολουθείς, ξέρω τι κάνεις, δύο δευτερόλεπτα. Μου λέει, τώρα λέει, πού είσαι. Δηλαδή, αν του έλεγα ότι είμαι στο 4Ε της εκκλησίας, θα έλεγε, α, ναι. Εντάξει, ναι, ωραία τα λες, ειδικά για τον Άγιο Νεκτάριο, τον εξ Αιγίνης, πολύ. Ρε εσύ, δηλαδή, τρελαθώ. Παιδιά, μη λέτε ό,τι θέλετε. Πες, όχι, δεν ξέρω τι καθίσω από εδώ. Δικαιώμα. Μπορώ να πω τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, sorry, με τη δουλειά σου, sorry, δεν ασχολούμαι. Δεν σημαίνει τον εκτιμώ. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, τέτοια, μπορεί να μην ξέρω καν τι κάνει ο Παπαδόπουλος. Μην ξέρω ο Σωτήρης που είναι. Στον Άγιο Νεκτάριο. Ορίστε ξανά ότι ποιος έχει παίξει στον Άγιο. Άγιο Νεκτάριο. Ελληνική ταινία με τίτλο Άγιος Νεκτάριος. Γιατί δεν έχω ιδέα από το. Είναι θέμα Άγιος Νεκτάριος. Στην Αίγινα. Ραντεβού στην Αίγινα. Ο Μπάρκουλης αυτό το μυαλό και πει. Ποια ταινία είναι. Α, είναι αυτή που ο Μπάρκουλης πηγαίνει με το παϊτονάκι. Που λέει κορίτσια με την άμαξα. Όχι. Που παίρνει τη Βουζουκλάκη. Α, αυτή ποια είναι. Α, το διακοπές στην Αίγινα είναι αυτό. Ναι. Ναι, γιατί πήγαμε αμαξά και μου λέει θα σας κάνω τη διαδρομή και μας το δείχνει. Η Αίγινα σου άρεσε. Από το σπίτι. Ναι, ωραία. Ναι. Ξεστή. Και λίγο πήγα. Παρεξηγημένη πρέπει να είναι. Αρκετά, από τους Αθηναίους κυρίως. Είναι ξεστή σαν και εμάς με τη Χαλκιδική. Δεν είναι κανένα. Ωραία είναι, όχι, ωραία. Είναι ωραία. Να σου πω κάτι. Για νησί που πας κολυμπώντας μία ώρα από την Αθήνα είναι κάτσα καλά. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχει. Την κατουράει τη Χαλκιδική. Ναι, για πλάκα. Ξεκάθαρα. Μπράβο. Καταρχάς, μόνο ένα μέρος που έχει φτάνει. Ναι. Φούρκα ή Αίγινα. Έχει τον νησιωτικό Μιστρά. Δεν υπάρχει. Το, με τα βυζάντα κλεισάκια. Αυτό είναι αρετζούνια το Μιστρά, λέει. Είχε ονομασία να δεις. Ξεχνάω τώρα. Λέγεται νησιωτικός Μιστράς. Δεν υπάρχει. Α, Μιστρά. Δηλαδή, πάμε αυτό. Έχει ναό της Αφέας Αθηνάς. Ναι. Είναι, ξέρεις τι είναι. Τι είναι. Η Ακρόπολη σε σμίκρυνση. Άντε. Και όταν έχει καθαρό καιρό, ναι,
από το ναό της Αφέας Αθηνάς βλέπεις απέναντι την Ακρόπολη. Που είναι σάικο. Απίστευτο. Δεν υπάρχει. Να κάνουμε και εμείς ένα μικρό λευκό πυργάκι. Έχει την Πέρδικα. Στα Μουδανιά. Πολύ ωραίο οικισμό με την παραλία από πίσω. Καταπληκτική. Πώς, έχει πολύ. Μάλιστα. Ναι. Πόσο, 2 μέρες έκατες. Τέσσερις. Έκατες τόσο. 4, αλλά τη... σχεδόν τη... ένα 7ωρο, 8ωρο σερί ήμουν στο Αγκίστρι. Το οποίο είναι πανέμορφο. Ναι. Που είναι από την Έγινα μισή ώρα. Ναι. Με τι πας? Τι δεν είναι, με τρένο. Μιλάμε τώρα, Σωτήρη, για βλάξ, έτσι. Α, τώρα με σε πω βλάκα, θα πεις σαν το ρομανίστα, είσαι. Την ταινία την ξέρεις, το Αγκίστρι, την έχεις δει, φαντάζομαι. Το Αγκίστρι. Με την Αγγλίδα. Με την Αγγλίδα, ξεχνά το όνομά της τώρα. Έλεν, Ελίζαμπεθ. Τέιλορ. Ποιοι παίζουν, Σωτήρη, θυμάσαι? Το Αγκίστρι. Ποια? Τζοάν Κόλμπι. Το Αγκίστρι. Ποιοι παίζουν, ναι. Τζοάν Κόλμπι. Συγγνώμη, κοροϊδεύεις. Το Αγκίστρι είναι καθαρά φάση για σένα. Δεν το βλέπεις. Ελληνικό σινεμά τέλη 60's. Κώστας Πρέκας. Τα πιο όμορφα γόνατα στον κόσμο. Ελάτε να τα πάρετε. Κορίνα Τσοπέη. Α, η Κορίνα. Είχε βγει τέτοιο. Βασίλης Τσιβιλίκας. Ναι. Το Αγκίστρι είναι αυτό. Έχουμε κάποιες σχέσεις εμείς με το τέτοιο Τσοπέη, να ξέρεις. Α, κάτσε. Καυτή σάρκα. Άντε πάλι λάθος, Ρασλάμα. Καυτή σάρκα. Κάτσε ρε. Το Αγκίστρι. Και το Αγκίστρι τέτοια φάση είναι. Το Δόλωμα ήταν με τον Ηλιόπουλο. Όχι ρε, το Αγκίστρι πάλι. Παίζει μια Αγγλίδα. Μια Αγγλίδα αρρώστια. Αρρώστια. Blowjob. Τι? Αυτή πάλι η Αγγλίδα. Ελίζαμπεθ ή. Όχι, Αγγλίδα. Έλεν. Αχ, την ξεχνάω συνέχεια αυτή η ρεσί. Ναι, και αυτή κάτσε καλά. Ναι, ναι. Και ο Κάρινγκτον. Που στο τέλος μπαίνει στο. Στο... Είναι οι δυο τους στο σκάφος, μείνανε και μπαίνει ο Μούτσος. Ο Μούτσος ο Έλληνας, ο τριχωτός. Ναι. Με ένα τόνο τρίχες. Από εκεί βγήκε ότι οι Έλληνες κάνουν. Δεν το θυμάσαι. Καμάκια. Και έτσι κλείνει. Είναι συγκλονιστικό το φινάλι. Με το Μούτσο. Είναι αυτή. Και κλείνει την πόρτα ο Μούτσος. Και σιγά. Ξέρεις πως κλείνει η ταινία, η εικόνα έτσι, ο Μούτσος και σιγά 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 πήγε μεγάλο η κάμερα. Να ρητάει τρίχες έτσι και μαυρίζει και τέλος πάει η ταινία. The end. Ήμουν στην Ελλάδα, ρε. Άντε, τι θα βάλεις, κομμάτι. Προσφορά τη ώρα. Λοιπόν, είναι πολύ, είναι πολύ όμορφο να σε ξεπαρθενιάζει αγαπημένος ακροατής που σε ακούει από πάρα 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 πολύ μακριά, εμπροκειμένου ρωμανίστα από την Δυτική Αττική που μας ακούει καθημερινά, μας στηρίζει και κάνει τα πάντα για το μαγαζί αυτό που λέγεται Τρόικα. Μπράβο. Και γενικότερα Λίμπερο, λέει. Και όχι να σε ξεπαρδιάσει μεσικά αυτός, να σου δίνει και είδηση, το μαθαίνω τώρα το ομολογώ, για όλα τα άλλα τα live λίγο πολύ ξέρω. Ναι, μαντουργκάντα θα δώσεις. Όχι. Μάριε, λογικά ναι. Μάριε, κανόνισε από τώρα να βρεις εισιτήρια για τους Bullet for my Valentine, που θα έρθουν Ελλάδα τον Απρίλη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ειλικρινά, αυτό το μαθαίνω τώρα, ειλικρινά. Ρημαδιό. Αν είναι τέλη Απριλή, μπορεί να τους κρατήσει ο Σαββίδης για το γύρο θριάμου να παίξουν μια συναυλία. Ρημαδιό, αγαπημένη φλωριά, αγαπημένη φλωριά, αγαπημένη φλωριά, παίζει να έχω. Τι έχω, 2 t-shirt, έχω χούντι τρελό, από τα πιο όμορφα χούντι που έχω. Έχω περίπου 60 χούντι συγκροτημάτων. Το βάζω στα 3 πιο όμορφα, το Bullet for my Valentine. Κάτσε καλά. Θα βάλουμε κανένα κομμάτι. Ρωμανίστα. Μετά θα βάλουμε, ναι. Τι εκτιμώ σε αυτού, ξέρει. Τι, για πες μας. Το ότι ενώ είναι Ουαλί. Ενώ είναι Ουαλί, γέννημα θρέμα, έχουν όλο το attitude από πάνω μέχρι κάτω αμερικάνικο. Μπράβο. Και κάτι μπάντες σαν του Slayer τους έχουν για πρωινό. Όχι, θα βγει τώρα ο δικός μας. Ο Άλεξ Σίλβερ, θες να ράξεις. Ο Άλεξ, τον άκουσα, ναι. Και πήρε τηλέφωνο από οξύ. Και σου κάνει και τα εισιτήρια και να πάτε. Πήρε Βουλγαρία. Τηλέφωνο από οξύ. Βουλγαρία, Σόφια, θέλει να πάει. Ναι, ναι. Μπράβο. Δεν περνάτε και από το Σαντάν και πήρε μπροστά. Πήρε τηλέφωνο από οξύ. Στο διάλειμμα. Πότε? Λέει, στο χθες. Χθες, ναι. Το σηκώνω. Ναι. Δεν ήταν μάλιστα πέρα. Ναι. Δεν είχε λεωφορεία από τότε. δεν περνούσανε. Πάπα, πέρασαν μόνο το Σωτήρι μπροστά. Φύγαν το Σωτήρι, πήραν το Σωτήρι και φύγανε. Ήταν λεωφορείο άδειο. Σωτήρι μέσα και άλλο ένα. Δύο μπαγκλαμάδε. ο οδηγό. Μπορεί να οδηγήσει ο Σωτήρι. του είπε, πάρτο ρε φίλε. Πώ σα λένε τα σκαλάκι. Πάρτο ρε τα σκαλάκι μέχρι τα πανεπιστήμια. Το πήγε και μετά το κατοντάφησε αυτό. ναι. Έχει πέμπτη. Α, μπορεί. Μπορεί, ναι. Πέμπτη είσαι καλή με ναι. Αυτά τα του άστο μπορεί τα φίδια. Σαν φίδια, το φιδάκι διαμαντή. Όποιος δέχεται κόντρα Slayer με Bullet for my Valentine, κανένα πρόβλημα, στέλνει μηνύματα, ό,τι θέλει, έτσι. Και το σηκώνω εγώ, λέει, είναι καλημέρα λίγο τον Ασλαμά. Λέει, ο ίδιος. Ο ίδιος, ναι.
Λέει, άκου να σου πω, φίλε, είμαι ΠΑΟΚ. Οχ, λες εσύ. Λέω καλή χρονιά. Λέει, άστε καλή χρονιά. Α, δευτερόχλες εσύ. Λέω, καλά, καλή χρονιά, ρε φίλε. Λέω, δεν σε. Εντάξει, καλή χρονιά. Λέει, κοίτα, για τον ΠΑΟΚ, λέει, λες διάφορα, οκ. Okay. Άστο. Μπορεί καμιά φορά λέει, να τα πούμε. Μπορεί. Λέει... Αυτό είναι χειρότερο που είπε, φίλε. Όταν σου λέει, ναι, ωραία, αυτό το πράγμα που θα το πετύχω, πάνω την μπαστούνη. Άστο. Άλλο να πει, έρχομαι από εκεί και άλλο κάποια στιγμή μπορεί να τα πούμε. Αν μπορεί, λέει, για Slayer, μάζεψε το λίγο. Μάζεψε το λίγο. Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο ρήμα. Μάζεψε το. Λέω και εγώ, λέω, του εκτιμώ. Βρε, λέει, μάζεψε το λίγο. Λέω, του έχω δει και live. Λέω, δεν σου είπα ότι δεν του είδε. Λέει, βρε, μάζεψε το, λέει, λίγο. Εντάξει, άντε. Και το κλείνει. Δεν το κρατήσει ξύλο, εσύ. Το όκλει σιγά-σιγά. Έκανε και εσύ. Δάκουσε λίγο χιλάκια. Μπήκα και λέω, βάζω Raining Pleasure, λέω. Απ' την Πάτρα, λέω αυτά. Πρόσεχε, be careful. Με Slayer πρέπει να φάω πέσιμο από πάω και δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν σε αρέσουν εσένα. Με Slayer. Ο, δεν ακούω καθόλου θράς. Δεν ακούω θράς. Έχεις όμως metal και τέτοια. Ό,τι ακούω, θράς δεν έχει διαφορά. Έχει. Προτιμώ, ας πούμε, Megadeth. Ναι. Εντάξει, άλλο. Προτιμώ Άνθραξ. Προτιμώ Testament που έδειξε τώρα στους. Ο Ιταλός. Ποιο το έστειλε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Να είσαι καλά, ρε Ρωμανίστα. Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά. Σωτήρη, πάει, πάμε για break, λες. Ναι, πάμε, έτσι ναι. Που είναι. Πάμε για break, μην το σκοτώσουμε. Μα... Έρχονται και άλλα μηνυματάκια. Θα δούμε τώρα στο διάλειμμα αν σας έχουμε κάποιον special διαγωνισμό. Να είστε σε ετοιμότητα. Πόρε τι γίνεται, ρε. Πόρε τι γίνεται. Το Σωτήρη με τον Πλατανιά, ρε παιδιά. Δεν το ήξερα αυτό. Κάθε μέρα κάτι καινούριο μαθαίνω για τη ζωή κάποιων ανθρώπων. Κάθε μέρα. Το Σωτήρη, ειδικά επειδή σχεδόν κάθε μέρα είναι εδώ πέρα, κάτι μαθαίνω για τη ζωή. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Λοιπόν, Σωτήρη, δεν πατάς το start να φύγει το άλλο κομμάτι, παλικάρι μου, σιγά-σιγά. Άιντε, πάμε λιγάκι. Λοιπόν, να κάνουμε ό,τι θες, να δώσουμε γυαλιά, θέλεις. Και δεν δίνουμε. Τι θα εντάξει, παιδιά, δεν κοιμάται το παλικάρι που περιμέναμε απάντηση, κοιμάται. Ζητάμε χίλια συγγνώμη. Δεν θες να βάλουμε κουιζάκι, τι θες. Να βάλουμε κουιζάκι, τι θέλεις. Να σκεφτείς κάτι. Βλέπω, σκέφτεσαι. Ναι, κοιτάς τους άντρους με αυτές που στο. Στην απάντηση για τον μπουκάλι προχθές που ρίξανε στην Βαρκελόνη στο Φίγκο, νομίζω έστειλε η τέτοια η Αθηνά, φίλε. 130 δεν είναι. Από το Κορδελιό, δεν θυμάσαι. Α, από το Αθηνικό Κορδελιό νομίζω 130, ναι. Νομίζω δεν σημαίνει όποιο. Ναι. Ναι. Τώρα μπορεί, πάντα μπορεί, κάτι γράφει. Μπορεί και σύμπτωση, κατά έγραφε. Μπορεί να βιαζόταν. Μπορεί και σύμπτωση. Μπράβο. Θα δούμε, ρε παιδί, να δούμε. Άντε, δίνουμε έτσι ένα ζευγαράκι γυαλιά ηλίου από το Outcon Express καινούρια εσοδεία. Ή ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεω. Διαλέγει ό,τι θέλει. Πάντα από τα Outcon Express που συνεχίζουν σε εορταστικό mood. Με τρία μαγαζά στην πόλη, ένα δυτικά σημείο Ευκάρπια, τα άλλα δύο στο κέντρο. Απλά πληκτρολογεί σε θέμα, αφήνει κενό. Γράφεις το ονοματεπώνυμό σου οπωσδήποτε, τη λέξη γυαλιά δίπλα και το αποστέλεις στο 54526. Καλημέρα και καλή τύχη. Ποιο ακούμε τώρα? Αγαπημένος του Βου, θα σου πω σε λίγο, Παπαδόπουλά μου. Έχουμε τον Ταΐ σήμερα, είναι εδώ πέρα ο Ταΐς Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Έτσι το χαρακτήρισε ο Παναγιώτης ο ταξιτζής, ο Αριανός. Καλημέρα βρε παϊδάκια. Καλημέρα βρε παιδάκια. Παπαδόπουλα, καλό μου που λένε, φαντάζεσαι να κυρωνόταν αυτό το γκολ της Ξάνθης εναντίον του ΠΑΟΚ, τι θα γινόταν σήμερα? Δεύτερη ημέρα που περνάει και ακόμα να ακούσω κάτι σαν Τζιανά της πόλης για το κανονικό γκολ της Ξάνθης που ακυρώθηκε ως offside. Μάλιστα, ήμαρτον παιδιά, καλημέρα ξανά, λέει ο Θουβού. Θουβού, εγώ το είδα 4-5 φορές. Ναι, τα δοκάρια ήξερα να αναφέρει ο Ασλαμάς χθες. Offside, και φαντάζω τον γκολ του Πάκου που πέτυχε στην Πέστη Μπάτρα, φαντάζω να το έκανε ο Πάκου μετά 1-2. Τι θα έλεγε για το πρώτο γκολ του που δέχτηκε η Παραχαϊκή. Αλλά έγινε 2-1, κατάλαβε. Συγγνώμη λίγο, ρε, εσύ. Offside ήταν το γκολ του Λεωτή Ξάνθης. Ήταν πολύ ωριακό, ρε φίλε. Ρε Θουβού, συγγνώμη, offside δεν είναι. Δεν έθελξε πάντως ο Ολυμπιακός. Και από Παοκτσί. Τι να τον κάνουν με... Ρεάλ Μαδρίτης τελευταία. Με Παοκτσί που ήταν δίπλα μου, λέει είναι offside είναι ο άνθρωπος. Παοκτσί. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Δεν ξέρω, εντάξει, όχι, κάτσε, αυτό είναι καλά, αυτό είναι θέμα άλλο. Ακυρώνεται να ακυρωθεί γκολ κανονικά, όποια και να το βάλει, και θα το έλεγα. Και να το βάλει στην Ξάνθη στον Πάο. Κάτι έγινε στην Ξάνθη, αυτοκτόνησε κάποιο ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. Το βρήκε μάλλον στην αποθήκη κρεμασμένο. Δεν το ξέρω. Δεν το αυτά το, τα βλέπεις, δεν το γνωρίζω. Εσπέρεσο και τέτοια. Δεν το γνωρίζω. Εξόφυλλο, α, αυτό είναι, κάτι είδα χθε. Ναι. Ναι, με θεό το παλικάρι, δεν το ξέρω. Θουβού, εσύ για offside εγώ το βλέπω. Και με Παοξή μαζί που το βλέπαμε δίπλα, λέει offside είναι. Και ο Μπρίτο που μπαίνει από τα αριστερά, ο Μπρίτο δεν είναι. Και ο Κάστρο που το βάζει. Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε, δεν το γνωρίζω αυτό. Πάει το κομμάτι, έφυγε. Ωχ, λοιπόν.
Ποιο ήταν αυτό που ακούγαμε? Επίσης, είναι. Σωτήρι, άστο πάλι να παίξει, γιατί είναι λίγο. Έχει και μεγάλη εισαγωγή. Φάει την εισαγωγή. Κάποια στιγμή νομίζει τελειώνει στην αρχή. Ναι, ρε. Νομίζει να ματάει. Έχει εισαγωγή 1,5 λεπτό. Ναι. Και που κλείνει και μετά πάει ξαναπάει και μπαίνει το κομμάτι κανονικά. Ποιο είναι, ποιο εδώ είναι. Είσαι. Λοιπόν, είναι η μπάντα την οποία την έχω ταυτίσει με την λέξη μηνίσκος. Γιατί πάρα, πάρα πολύ απλά εκεί άφησα τον μηνίσκο μου. Σε live του, σε ένα από τα πιο όμορφα live που έχουν, που έχουν γίνει σε αυτή την καταραμένη πόλη, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όσοι ήσασταν μέσα ή ήσασταν στο live της Αθήνας, σχολιάστε για το live των Black Rebel Motorcycle Club. Όποιος θέλει, όποιος έχει, όποια θέλει, έχει αναμνήσεις τα λοιπά, που εδώ είσαι πάρα πάρα πολλοί, πολλούς Βούλγαρους, που ήρθαν από το fan club τους της Βουλγαρίας. Υπέροχα αγόρια και υπέροχα κορίτσια. Βουλγαράκια, καταπληκτικά, στυλάτα, πανέμορφα, γιατί πάρα πολύ απλά το rock and roll κάνει όλους να φαίνονται ίδιοι και να φαίνονται όμορφοι και όμορφες. Από ό,τι καταλάβετε σήμερα δεν έχουμε πολύ βασικά θεματάκια, οπότε... Τα ρίξω όλα. Άντε, άντε, έλα, 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 έλα. Άντε, άντε. Λοιπόν, άντε, γιατί είμαστε ποδοσφαιρική εκπομπή. Είναι λοιπόν. Γλασκόβη ή Γλασκόβη. Ε? Είναι Γλασκόβη ή Γλασκόβη. Γλασκόβη. Γλασκόβη, η Γλασκόβη ή Γλασκόβη. Είδες καθόλου ο Ρέντζερς Σέλτικ 1-0. Την δεν, το είδα, δεν το είδα αυτό, ρε. Στον κόλλα τη ήταν πάνω το δω. Για 5-0 το ματζαξέρι. Ναι, οι Rangers. Ναι. Μπράβο. Μπράβο τον Stevie G. Ναι. Πότε το βάζει, δεύτερο ημίχρονο? Όχι, στο πρώτο. Ήταν πάνω αλλά χάνουν πράγμα μετά. Ήταν πάνω το δω, στο, ναι. Στον Ντούμπλινερ. Ναι. Ναι. Με τον ψηλό. Μπορεί να πήγε ψηλό. Ο Δημήτρης. Δεν είναι καλή σύνη. Του είδα φέτος. Του έχω δει 3-4 φορές. 5,5 χρόνια είχαν του κερδίσει. Πέρα τα μάτια με την ΑΕΚ. Ένα ημίχρονο του έχω δει. Ένα άλλο ημίχρονο του έχω δει Σκόρπιο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, υπέροχη στιγμή χθες, εψέ το βράδυ, στην κρατική τηλεόραση και θέλω και τη βοήθειά σας εδώ πέρα για μια πληροφορία. Την αφιερώνουμε σε Σωτήρη Δασκαλάκη. Βλέπω το δελτίο ειδήσεων στην ΕΡΤ 2 που είναι απίστευτα καλό στις 11 η ώρα. Το βράδυ. Είναι τρομακτικά σύντομο, ναι. Περιεκτικό, καταιγιστικό, πανέμορφο. Εψέ το παρουσίασε μια δημοσιογράφος με την οποία τρελαίνομαι. Ποια, για πέρα. Αν δεν κάνω λάθος, τη λένε Ελένη. Και χθες ήτανε με ένα σούπερ κολλητό. Μοβ. Μοβ μπλουζάκι, ναι, ρε σκύλε. Με στήθη Πάμελα. Αυτή, σίγουρα δεν μπορεί να λένε Πάμελα. Νομίζω ότι λένε Ελένη τη γυναίκα. Λένε. Φίλε, δεν το παρουσιάζει πάντα αυτή. Όχι. Προψέ ήταν μια άλλη. Αλλά συνέχεια είναι φίλε. Άλλο έρχεται, ναι, άλλο και... μπαίνει. Αυτό, Λοιπόν, το, μοβ, το ναι. Αφιερ... Δεν υπάρχει. Παναγιώτη τη λατρεύω. Ναι. Άσε με τρελαίνει και η φάτσα και όλα. Και πολύ καλή δημοσιογράφη. Ναι. Πολύ καλή δημοσιογράφη. Mm. Λοιπόν, Σωτήρη. Βγάζει εικόνα, ζωντανή σύνδεση με Καστοριά. Άντε, για πες μας. Και είναι ο δημοσιογράφος πάρα πάρα πολύ ωραίος, άψογος, πολύ ωραίο λόγο, στα κάτω, καθαρό, τάκ, εκεί, πολύ ωραίος. Εφοδιασμένος ο άνθρωπος με μπουφάνο χοντρό, αυτά γούνες απάνω. Καστοριά είσαι. Όχι ότι να είναι. Δεν είσαι λιβύη. Ναι. Προσέξτε λίγο, έτσι. Το αφιερώνουμε σε Σωτήρη Δασκαλάκη. Έτσι. Το αφιερώνουμε σε Σωτήρη Δασκαλάκη το σκηνικό. Μάκης Νασιάδης, λέγει το ρεπόρτερ. Να σημειώνει. Μάκης Νασιάδης. Τι τρέλα είναι αυτή. Μιλάει ο άνθρωπος. Πανελληνίος μιλέ. Αν ρωτήσεις πώς το λένε το ρεπόρτερ που βγήκε στην Καστοριά προχθές, δεν θα το πει κανείς, μόνο αυτό. Όχι ρε, αυτό το βγάζω σαν θέμα, το βλέπω για να βγάλω θέμα. Δεν το σημείωνα. Δεν το σημείωνα. Δεν το σημείωνα, δεν ξέρω τον άνθρωπο. Αυτό λέμε πήρε στην έρτη να ρωτήσω το, πώς το λένε. Τι σου λέω, το ξέρω. Απλά, αφού βγήκε το θέμα, λέω τέλος, το σημειώνω. Και είναι τώρα, μιλάει με την δημοσιογράφο, την παρουσιάστρια από την Αθεσούτη της Αθήνας. Ναι, τον βλέπει. Ναι. Ποιο είναι το σκηνικό πίσω του? Η λίμνη. Το σκηνικό στο background, ναι, του Μάκη του Νασιάδη. Η λίμνη. Περίμενε λίγο. Ναι. Φαίνονται 4 βάρκες το λιγότερο. Λιμνόβαρκες. Κάτι είδε τώρα στην το πάνω. Λιγότερο 4. Μανταλένες. Το λιγότερο 4 λιμνόβαρκες. Το λιγότερο. Κάνουνε μπαμ. Ναι. Στο βάθος. Ναι. Ξύλινη από βάθρα. Oh. Όλα αυτά χιονισμένα βέβαια. Βέβαια. Παγωμένα, έτσι, ναι, μιλάνε, ναι, για Καστοριά τώρα, έτσι. Ναι. Καστοριά. Εδώ, ναι, η Τσιμισκή είχε χθες 0 βαθμούς, μείον 1. Φαντάσου εκεί. Ναι. Για πες μας. Λέει ο άνθρωπος. Ναι. Λέει. Το ρωτάει, λέει. Λέει και για Φλόρινα, λέει και για Γρεβενά. Εσένα το μάτι σου μια στην Έλενα, μια στις Βάρκες. Ερώτηση της δημοσιογράφου. Ναι. Αυτό ο πίνακας τι είναι. Μάκη, μία ερώτηση. Βρίσκεσαι στη λίμνη τώρα? Όχι. Και απαντάει ο Μάκης, ο Νασιάδης. Όχι, στο αεροδρόμιο βρίσκομαι. Α, έτσι. Ήταν ανοιχτή η εικόνα και δεν την έβλεπε η Έλενα. Δεν απάντησε έτσι ο άνθρωπος. Αλλά ρε εσύ, Μάκη, εσύ φταίς. Αν μας ακούει ο Μάκης Νασιάδης, φταίς εσύ. Πες όχι στο αεροδρόμιο. Ρε εσύ, θα τρελαθώ. Το κατάλαβε ο Παπαδόπουλας, ρε εσύ, Ελένη.
πριν πω οτιδήποτε, το είπε κιόλας. Λες... Κατάλαβε ο Παπαδόπουλος, λέει ο χαζός. Όχι. Ο το τούβλο. Χαζός είσαι για άλλα. Απλά το κατάλαβες χωρίς να έχεις δει. Το τούβλο. Πες αγόρι μου εσύ. Εγώ που είναι... Νιώκος. Ναι. Νιώκος. Είναι νιώκος ή κοκορνιώκος. Νιώκος. Το νιώκος είναι χαϊδευτικό. Ναι. Ρε εσύ, καλή δημοσιογράφος, είναι δυνατόν. Γέλανα. Δηλαδή, βλέπουμε εμείς την εικόνα που βλέπεις. Είναι πίσω τέσσερις λιμνόβαρκες. Έλενα, πώς τα περνάς. Στο βάθος ξύλινη από βάθρα. Θα τα παρατήσω όλα, ρε εσύ. Και είναι Καστοριά. Εκεί το τοπίο πίσω μαγικό. Πότε έχει ραγκουτσάρια, πότε έχει εκεί. Γίνανε. Τι γίνανε, Μάρι. Τι γίνανε. Τα ραγκουτσάρια είναι, αδερφέ, ναι. 6-7-8. Τι 6-7-8, δεν πας την άλλη φορά που πήγε η δικιά σου, που την έψαχνες. Που είχε πάει δικιά μου, με παραμύθι και μας δούλεψε, είπε για αποκριές και τα λοιπά. Ναι. Όχι. Άλλο τα καζάνια, γιατί έχει και καζάνια, κάτι έχει, δύο γεγονότα έχει. Αλλά τα ραγκουτσάρια νομίζω είναι μέσα στο τέλη Γενάρη και στο Φλεβάρι, κάπου εκεί. Τα ραγκουτσάρια είναι 6-7-8. Τι, μέσα στις γιορτές, ούτε μία. Και σε ένα μέρος, νομίζω στην Πελοπόννησο, γίνονται τα μαγκουτσάρια. Αν θυμάμαι καλά. Έχει μαγκουτσάρια στην Πελοπόννησο. Είναι κάτι αντίστοιχο με τα ραγκουτσάρια. Ναι. Νομίζω. Άρα και... μας κλέψαν οι νότιοι τώρα. Νομίζω κάπου στην Κορυφαία, κάπου βόρεια Πελοπόννησο. Ναι. Αλήθεια τώρα λες. Ναι. Μαγκουτσάρια. Μαγκουτσάρια. Είναι έχει. Το αντίστοιχο. Με μαγκούρες βγαίνουν. Δεν ξέρω τι κάνουν, ρε φίλε. Ούτε έχω ρεμπιδέα. Συγγνώμη, υπάρχουν μαγκουτσάρια ας πούμε, στην Πελοπόννησο, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω πού. Ναι. Και θα ρωτήσει τι είναι, εσύ. Όχι, δεν μου έρθει εκείνη. Μπορεί να το δει σε ρεπορτάζ, δεν θυμάμαι καν. Ναι. Ότι η απάντηση τη Πελοποννήσου είναι τα μαγκουτσάρια, κάπω κατά τα μαγκουτσάρια. Ναι, στα ραγκουτσάρια, πάει. Όχι ποτέ. Αλήθεια. Όχι ποτέ. Μια... Το άγγιξα μία χρονιά. Mm. Ξέρετε γιατί. Στο έχω πει νομίζω, ρε. Τι παίζα, και στο Ολυμπιακό. Παίζανε, όχι. 0-5 αυτό. Πρεμιέρα πρέπει να είναι. Πρεμιέρα, 0-5. Με ήλιο. Πώ θα πήγαινε Σεπτέμβριο στα ραγκουτσάρια, Σλάμα. Χειρέ, έχω δει στο ξερό γήπεδο Καστοριά. Στο ξερό είναι αυτό. Ναι. Καστοριά Ολυμπιακό 2-1 με Σαργκάνη ακόμα Καστοριά, φίλε. Α, μου το έχει πει αυτό, ναι. Με το θείο. Ναι. Και έτσι θυμάμαι από εικόνα, έτσι φοβερή. Άρα είναι η Καστοριά που πήρε και το. 79, νομίζω ότι ήταν 79-80. Είναι η Καστοριά που πήρε το κύπελλο του Ηρακλή. Αυτή, εκείνη τη σεζόν. Ναι, μετά έφυγε. Εκείνη τη σεζόν. Μετά έφυγε. Μετά νικάνε τον Ηρακλή στο τελικό, ναι. Και πήραν μεταγραφή 5 παίκτες. Ναι. Τσιρόνης. Βέβαια. Ο Τσιρόνης, ο Δίντσικος, ο Σαργκάνης. Σιμεφορίδης. Ο Σιμεφορίδης. Ο Ράσχος, ο Σμπέθερος. Ο Λάκης. Ο Παράσχος. Όχι. Ο Παράσχος ήταν στην Καστοριά. Έπεσε, ρε. Στον τελικό ήταν. Α, δεν πήγε πουθενά. Δεν έμεινε εκεί. Πήγε στην Καστοριά. Ναι, δεν έφυγε μετά, ναι. Και αν το δει ναι. Από το σφαιριστή, ναι, φίλε, φυσιογνωμία, είναι ίδιος, ε. Ο Παράσχος. Ναι, δεν έχει αλλάξει. Απλά έχει το. Το μαλλί του άσπρησε. Ναι. Μα δε, ο γερός να είναι. Πάντα έχει το μουστάκι, ε. Παλικάρι μου, δεν έχει χάσει τρίχα ούτε από το μουστάκι. Ούτε από το. Φαντάζεσαι να χάσει τρίχα το μουστάκι. Δεν γίνεται αυτό, ρε. Άρα, μάρι. Τι λες, ρε. Έχω δει. Τι έχεις δει, να πέφτει τρίχες από μουστάκια. Όχι, βρε. Α, τα ακούσουμε και αυτό. Δεν σου λέω φαλάκα στο μουστάκι, ρε φίλε. Αλλά έχω δει, ας πούμε, πιο αραιό μουστάκι στα 80 κάποιου ανθρώπου, έτσι. Μάλιστα. Ούτε λέω ότι ο Παράσχος είναι 80. Ναι. Παιδιά, όσοι μας ακούτε από Πελοπόννησο, πείτε μας για τα μαγκουτσάρια. Να κάτσει φρόνημα εκεί την Κυριακή. Ποιος δε, πού? Ο Παράσχος. Α, για τον Παράσχος, sorry, συγγνώμη. Νόμιζα κάτι με ακροατή έδειξη. Νόμιζα κάτι με μήνυμα. Τον πέτυχε, πού? Πού? Το καλοκαίρι. Καμιά... Περνώντας τον Ίδρα Πακόλαρη. Είναι, σου λέω, η κλασική περίπτωση. Στο Γήθιο. Είναι η κλασική περίπτωση που πας, ρε παιδί μου, με συμμυγδάλια και τέτοια. Ναι, κατέβαινα εγώ κάτω, γερολιμένα. Για να γίνουν οι αραβώνες, κατάλαβες. Και είναι ο Σμπέθερος. Είναι φοβερός. Ναι, ρε, ναι. Ωραίος Παράσχος. Ναι. Ο Δίτσικος στην ΑΕΚ πάει. Γιάννης, ο οποίος ξέρει τώρα. Και ο Αρδίζογλου. Ο Αρδίζου στην ΑΕΚ. Ναι, ναι. Μετά το. Δεν ήταν στην Καστοριά, ρε Αρδίζογλου. Καμία σχέση. Όχι. Όχι, ρε. Ποιο ρε, παιδιά, καμία σχέση με Καστοριά ο Αρδίζογλου. Καμία σχέση, όχι. Από κάτω είναι ο Αρδίζογλου, όχι. Τώρα που πήγε στην ΑΕΚ δεν θυμάμαι. Όχι, ρε. Εντάξει, λάθος έχω. Τον έχεις τον Αρδίζογλου, φίλε. Μια χαρά είναι. Αυτός και ο Δαμαντίδης. Τον είδα πριν κάνα χρόνο, έχει. Δεκάμινο. Ναι. Μια χαρά. Μια χαρά, κούκλος. Δεν έχει απλά τρίχα. Όταν αγωνιζόταν. Άντε, βάλε κουίζακι. Δεν έχει ούτε τρίχα. Πώς αγωνιζόταν, όταν αγωνιζόταν. Βάλε κουίζ για να δώσει γυαλιά. Καλά, εντάξει, εύκολο αυτό. Λοιπόν. Μήπως το πιάνει ο κόσμος. Λοιπόν, να βάλουμε κάτι σημερινό να έχουμε και τα νέα παιδιά. Καλά, να τα έχουμε τα νέα παιδιά μας. Λοιπόν,
το γκολ του διημέρου στο κύπελο της Ελλάδος και μάλλον το γκολ στο κύπελο Ελλάδος το φετινό μέχρι και σήμερα είναι αυτό που πετυχαίνει ο Ανέστης ο Νάστος την κολάρα έβαλε εναντίον του Εργοτέλη. Πω, πω, πω. Ναι. Ναι. Άμα σου πιάσει το σούτ έτσι. Ναι, ναι, το είδα ζωντανά. Για πάντα, ναι. Τι είχατε δει με το δόκιο και εκείνη τη στιγμή. Ένα-ένα. Ναι. Ωραίο γκολ, δύσκολο του γιατρού. Το ποδοσφαιρικό είναι πιο δύσκολο το άλλο του γιατρού. Ναι. Η κεφαλιά. Λοιπόν, το γκολ του Ανέστη του Νάστου, του αρχηγού του Όφη. Ερώτηση. Αυτό το γκολ. Πώς το λέει ο Άγγλος ο Sportcaster. Είναι πανεύκολο. Είναι πανεύκολο. Δηλαδή, έτσι το λένε αυτό το γκολ. Οι Άγγλοι Sportcaster. Και αν είδατε τα 10 γκολ της χρονιάς στην Αγγλία που παίχτηκαν σε διάφορα κανάλια του κόσμου και στο Εσύ Σωλήνας, έτσι, και στο Εσύ Σωλήνας, στο YouTube, παντού τα γκολ αυτά στην Αγγλία, ο Άγγλος Sportcaster, τα... είναι η κατηγορία αυτή, με μία λέξη. Άλλο με τι άλλο τα διανθίζει. Ποια είναι να δω. Που δεν το πει ποτέ έτσι ο Έλληνας, ο Sportcaster. Ποια είναι η λέξη. Μία λέξη είναι. Θα πούμε σε λίγο και πόσα γράμματα είναι για να βοηθήσουμε. Απαντάς και μπαίνεις στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Το θεωρώ αδιανόητο να μην το ξέρουν παιδιά ηλικίας 14 με 25. Αδιανόητο. Να μου πει ένας 30, δεν το ξέρω εγώ, άντε να το δεχθώ. Ένας 40, θα το καράδεχθω. Ένας 50 της γενιάς μου, θα το καράδεχθω. Αν και πρέπει να έχει και αυτιά και να ακούει. Δηλαδή έτσι τα λένε οι Άγγλοι από δεκαετία του 50. Αυτά τα γκολ. Το γκολ αυτό είναι κρίμα, είναι άδικο για τον Ανέστη τον Άστο που δεν το περιέγραφε Άγγλος Sportcaster. Γιατί είναι, ορίζει τον χαρακτηρισμό. Μάλιστα. Τον ορίζει. Αλλά δεν θα δεχθώ παιδιά και σήμερα σχολεία δεν έχει. Μας ακούνε πολλά παιδιά. Δεν πήγανε σχολείο σήμερα. Ούτε αύριο. 15, μπράβο Σωτήρη Βακάρο για αυτά που πεστές. Μπράβο μαζί σου. Θα το πούμε σε λίγο. Μπράβο Σωτήρη. Να είσαι καλά, καλημέρα. 15 με 25 ετών να μην μπορεί να δώσει σωστή απάντηση. Μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express. FM κενό. Το ονοματεπώνυμό σου, την λέξη με την οποία χαρακτηρίζεται τον γκολ αυτό, αποστολή στο 54526. Για να βοηθήσουμε. Επειδή κάποιος τώρα μπορεί να μην το αφήνει, δεν το έχω δει εγώ. Τι πώς να σημαίνει. Μπράβο. Είναι βρωμόσουτο από τα 35-38 μέτρα. Βρωμόσουτο. Τούβλο, ρουκέτα, εξωσέτ. Πατσαβούρα. Τέτοιο γκολ είχε βάλει ο Δημόπουλος. 1981 ΠΑΟΚ Πανσαρικός 3-3, τελευταία αγωνιστική. Πριν τον τελικό με τον Ολυμπιακό που παίζαμε στη Φιλαδέλφια. Από 35 μέτρα, τέτοιο σούτ είχε βάλει. Ναι. Α, αν το δεις. Ναι. Κάτσε, ΠΑΟΚ, πες το ξανά. ΠΑΟΚ Πανσαρικός 3-3. Ναι. Ωραία, ωραία. Τελευταία αγωνιστική πρωταθλήματος. Και μετά είχαμε τον τελικό. Φιλαδέλφια. Με τα πορτοκάλια και τα ξηράφια που μας τα πετούσαν Ολυμπιακοί και πετούσαν εμείς χωρίς τα ξηράφια πίσω. Τι καλοί που ήμασταν. Εκεί είχε γίνει σκηνικό με φίλο μου που μπήκε μέσα στους Ολυμπιακούς. Το 81. Στο έχω πει νομίζω. Περίμενε. Τι ήταν σκεπαστή ήταν. Επιχειρηματίας γνωστός της πόλης. Παοξής. Στο έχω αναφέρει αυτό σε σένα. Ο Σωτήρης δεν το ξέρει. Ναι. Σε σένα. Από τη γειτονιά μας. Πώς τον καταλαβαίνω. Από τη γειτονιά μας. Από την ομιλία. Άστο. Τίποτα. Όχι. Τίποτα. Όχι, τι έκανε. Γατώνει. Περίμενε. Γατώνει. Περίμενε. Έπιασε κουτάκι κουκακόλα. Καταρχάς, εμφανισιακά είναι τελείως Αθηναίος. Εμφανισιακά ήταν και τότε και είναι τελείως Αθηναίος. Για πες μας λοιπόν, πώς γλίτωσε. Γίνονται τράβαλα, το ανοίγουν το κεφάλι. Αλήθεια. Πάει στο νοσοκομείο. Ναι. Τρώει πέτρα στο κεφάλι. Ναι. Πάει στο νοσοκομείο. Νίγες, σκηνικά, του το τυλίγουνε. Ναι. Το τυλίγουνε. Ναι. Του λένε δεν φεύγεις. Σαν τον κμόχ εδώ, Ηρακλής Παναθηναϊκός. Του λένε δεν φεύγεις με τίποτα. Μπαταρία έχει φάει. Αύριο το πρωί θα σου δώσουμε άδεια. Ναι. Το βράδυ μένεις εδώ. Mm. Δεν το επιτρέπει γιατί τίποτα. Mm. Ούτε μια υπογραφή, τίποτα. Μένεις εδώ. Ναι. Ωραία. Ναι. Έχουν μεταφέρει κι άλλους. Γίνεται χαμός. Με τρόπο ο Νίκος. Φεύγει. Με τρόπο ο Νίκος την κάνει. Αμάν. Ταξί. Αδερφέ. Πήγαινε με Φιλαδέλφια. 1200 δραχμούς. Πού να σε πάω, λέει. Ναι. Φιλέ, ούτε για αστείο. Ναι. Ρημαδιό, λέει, γίνεται πάνω. Oh. Από εκεί, λέει, κατέβηκα. Κόλος. Ρημαδιό γίνεται. Μπράβο. Θα σε, λέει, άσε με όσο πιο κοντά μπορείς. Μου λέει, θα σε αφήσω από το γήπεδο περίπου 500-600 μέτρα. Μάλιστα. Και ο Θεός βοηθός. Ναι. Άσε με, λέει. Πήγαινε να δείτε τον Ντούκα του ΠΑΟΚ. Τον αφήνει. Ναι. Σφαίρα. Ναι. Νιώθω, μου λέει, είμαι ζαλισμένος. Oh. Του είπαν γιατί δεν βγαίνεις. Ναι. Όχι με υπέγραψε για να βγεις, ναι. Δεν βγαίνεις. Ναι. Το πρωί θα περάσει να σε δύο πρωί στάμπρος κτλ. Στο καθήκον της κερκίδας. Το παίρνει. Το παίρνει πάνω. Βλέπω, έχει γίνει έξω ρημαδιό, μία πύλη, μία θύρα, ορθάνυχτη. Τίποτα, ρε, ούτε έλεγα τίποτα. Μπαίνω μέσα. Όπως μπαίνω, όλα κόκκινα. Λες τους πήρε τα πανό. Λέει. Τα πάνω. Κοκκινίλα μου.
Πες και το άλλο, το άλλο. Αδερφέ, λέει. Την άλλη την ιστορία πες, με το λιμάνι. Αδερφέ, τα. Οι Βούλγαροι. Κατευθείαν ο Νίκος. Ναι, από τη Βουλγαρία τους μέσα. Ναι, αδερφέ, λέει, άστο. Σκηνικό, λέει, άστο. Τα Βουλγαράκια. Πάρε το ένα μηδέν. Με τρόπο. Τσαπ. Κάνει τη ζαλίζει, δεν κάνει. Βγαίνει έξω. Γρήγορα από την άλλη. Παπ, φεύγει, κάνει ξανά μεγάλο κύκλο και πάει από την άλλη. Μπαίνει μέσα σε εσά. Πέρασε τα φουκάκια, μάλιστα. Μπράβο του. Μπαίνει μέσα σε εσά. Θα σου πω τώρα στο διάλειμμα ποιο είναι. Πες το άλλο εκείνο, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τώρα έχει μαγαζί. Λέει, περιμένουμε του Ολυμπιακού, θα γίνει χαμό και τον έχετε. Έλα, πες την ιστορία. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα, τι πες. Αυτή μου την είπε. Πρέπει να είναι 89, 90, 91, κάπου εκεί. Ναι. Να καλημερίσουμε τον Παντελή τον Αριανό. Αυτό μου την είπε. Έχει σημασία. Ναι. Παιδιά, δεν μου την είπε Ολυμπιακός. Ναι. Έχει σημασία. Το βίωσε Αριανός Παντελής. Οι Αριανοί τη γενιά του και τη γενιά μου τον ξέρουν σχεδόν όλοι. Τον Παντελή. Όλοι. Όλοι. Τώρα δεν ξέρω αν συνεχίζει να πηγαίνει. Μάλλον θα συνεχίσει να πηγαίνει. Είναι υπηρετή, δεν θυμάμαι τώρα πού, στην Αττική, και έχει κάνει κολλητό ΑΕΚΤΣΙ. Από τα παιδιά που είναι πιο πολύ παρέα, παιδί μου, ένας ΑΕΚΤΣΙΣ. Γέννημα θρέμα από περιοχή εκεί, από Φιλαδέλφια, δεν ξέρω, τη Ριζούπολη, κάτι τέτοιο. Πεθαίνω για ιστορία σας Λαμά. Ανέκδοτα τσατσαρού και ιστορία σας Λαμά. Ξέρεις, τις διανθήκες. Σωτήρη, του λέει την Κυριακή Παντελή, να. Θα σε πάρω, λέει, μαζί μου, κανόνισε, λέει, άντε πάμε, λέει. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πάμε, λέει, να δεις κερκίδα, να δεις αυτά να πάθεις πλάκα. Φτάνουμε, λέει, κανένα δύο ώρα πιο μπροστά. Ω, χαμός, αυτά εκεί. Τα μπύρες, μπύρες τέτοια, ναι, και τριγώνω αυτά τέτοια. Ναι. Κάποια στιγμή, λέει, Σωτηρή. Βλέπουμε, λέει, από το βάθος, πλησιάζει ένα κόκκινο σύννεφο. Δεν το είχα, λέει, μα τα δει, λέει, αυτό. Κόκκινο σύννεφο. Μου τα λέει τώρα. Μπράβο ρε Θουβού. Ναι. Μπράβο ρε Θουβού. Αυτός είσαι. Μπράβο, αλλά εσύ γυαλιά όμως μας το έχεις πει. Είναι οπτικός. Α, ναι. Οπτικός λέει. Άντε. Ναι. Βλέπει κόκκινο σε. Εσύ, λέει ο Παντελής, μέχρι να γυρίσω, να τον βρω αυτόν. Είχε πάει λίγο πιο εκεί. Ναι. Μου έχει στήσει κάτι άλλο, λέει παιδιά. Ναι. Μου είπε, λέει, ότι παιδιά, Αριανός από το Σανίδη, τα λοιπά. Εντάξει, ναι. Αδερφέ, μαζί μας και τα λοιπά. Μέχρι να τον γυρίσω, να τον βρω, να ρωτήσω, ρε εσύ, τι είναι αυτό. Βλέπω, λέει, όλη την μάζα. Να τρέσει κανονικά προς τα μέσα. Προς τις κερκίδες, δε παιδί μου. Και ακούω, λέει, σε περίπου 1-2 λεπτά από το βάθος. Από το βάθος ακούω και δυναμώνει συνέχεια. Χανόμια, Ρουφιάν, ήρθε το λιμάνι. Λέει ο άλλος, έλα μέσα, λέει, θα το πω. Ήταν τα χρόνια με μπορεί. Καλά, μετά έγινε εντάξει, οκ, και έξι, δεν ξέρετε. Μα κάνανε εντάξει, οκ. Okay. Αλλά αυτό έγινε λίγο, ξέρεις, λίγο στο ξαφνικό, λίγο στο έτσι. Ανέβαινε μία μάζα, λέει, χαμός. Αυτό νομίζω λίγει 1-1. Ποια χρονιά. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ναι. Προηγείται η ΑΕΚ. Ναι. Δεν θυμάμαι. Ένα πρέπει να είναι κάπου 90-91. Αρχές μέσα 80. Αρχές μέσα 80. Έχει σημασία, παιδιά μου, το είπα Αριανός, έτσι. Δεν μου το είπε Ολυμπιακός. Να πεις έλα τώρα, ρε φίλε, τώρα στο λένε τώρα σε παρανήσει ο Ολυμπιακός, Αριανός. Φιλαδέλφια, όλα τα λεφτά στην 21 ήταν κάτω. Παντελή, καλημέρα. Να σκάλα. Και κόσμο κάτω, όχι μόνο στην κερκίδα, και στο κάγκελο, παιδί μου, και στα γκολ των φιλοξενούμενων. Ναι, ρε, καλά, εντάξει, ναι, ναι. Γιατί όπως και τεράστιες πορείες στον Πειραιά της ΑΕΚ, έτσι. Δεν το λέω τώρα, μην γίνει. Okay. Άντε, βάλε και ένα κουιζάκι ακόμα. Ναι. Να δούμε πόσο ΑΕΚ είναι ο κόσμος. Λοιπόν, παιδιά. Φιλαδέλφια, τα τουλάχιστον 7-8 χρόνια. Πώς είναι η Τούμπα, ρε παιδί μου, στη θύρα 4 με τον Μπένι που είναι το πανό, που είναι 30 τόσα χρόνια το πανό εκεί πέρα. Φιλαδέλφια στην. Ποια είναι, όχι 21, στη Σκεπαστή, μπαίνοντας εκεί που, όπως είναι τη θύρα 4, παιδί μου, το πανό, υπήρχε ένα πανό των οπαδών της ΑΕΚ. Συγκεκριμένο όμως. Τι ήταν αυτό, για 8-10 χρόνια τουλάχιστον. Ναι, πολύ μεγάλο, τεράστιο, όχι. Όχι πολύ μεγάλο. Ναι. Όχι πολύ μεγάλο. Όχι γιγαντοπανό. Ναι. Δηλαδή πάνω ακριβώς από την είσοδο. Έτσι όπως μπαίνεις, ρε παιδί μου, ακριβώς πάνω από την είσοδο. Είναι χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου. Ναι. Χαρακτηριστικό. Ναι, είναι πολύ εξειδικευμένο, βέβαια, αυτό. Εντάξει, τώρα μιλάμε για 10 χρόνια. Καλό. Λοιπόν. Παιδιά, βάλαμε το quiz που έχω βάλει. Είναι το πιο εύκολο για νέα παιδιά που είστε όλη μέρα αποβλακωμένοι στο διαδίκτυο. Που βλέπετε τα πάντα, ρε παιδί μου. Μπες και βλέπεις. Το γκολ του Ανέστη του Νάστου, του Όφη, προχθές, μέσα στο Παγκρίτιο, ρουκέτα με το δεξί από περίπου 35-38 μέτρα. Δεν υπάρχει, εξωσέτ κανονικά. Πύραυλος. Πώς θα το χαρακτήριζε ο Άγγλος sportcaster. Μία είναι η λέξη. Άλλο το γύρω-γύρω με τι διανθίζει, με τι λέει. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου, αυτά, το ένα, το άλλο, τρελό, τέτοια, ναι, αυτά. Μία λέξη. Τι κατηγορία είναι. Στο αγγλικό ποδόσφαιρο είναι μία κατηγορία. Το έχει βρει μόνο ο Θουβού. Μπράβο, Θουβού. Που βάζει και το μία δεύτερη λέξη. Δεν είναι το πρώτο είναι που λες. Η πρώτη λέξη είναι. Αυτό είναι. Αν είδατε
Και στο τώρα είχε τα 10 γκολ της καλύτερα της Αγγλίας στον, τα είχε ο Μιχάλης ο Τσόχος, ο αυθεντικός, το Τσόμι Ωμέγα, όχι ο Μαϊμού, με όμικρον τα δικά τα δύο, ο αυθεντικός ο Μιχάλης, ο γιος του Σταύρου. Είχε τα 10 καλύτερα γκολ της χρονιάς στην Αγγλία. Είχε, αν δεν κάνω λάθος, 5-6 τέτοια. Παντού ακούγεται αυτή η λέξη. Η πρώτη που στέλνει ο Θουβού. Είναι ο ορισμός. Έτσι. Πώς λέμε ρε παιδί μου, Σίντερ, κεφαλιά. Τώρα άλλο, θα πάει σε Thunder Header, Power Header, Diving Header, άλλο αυτό. Πάντως υπάρχει Header μέσα. Τι είναι το goal του Ανέστη του Νάστου, πώς θα το περιέγραφε ο Άγγλος, ο Sportcaster. Ας πούμε, ο Τζον Μότσον περιέγραφε Εργοτέλη Σόφη. Πώς θα το. Πού τον θυμήθηκα αυτόν, έχει βγει εδώ και 10 χρόνια στη σύνταξη. Λοιπόν, αυτά. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή Opticon Express. FM για όνομα τεπώνυμο, την ονομασία του, τον τύπο του goal, αποστολή στο 54526. Μαζί μας έχουμε και τις δεξιώσεις διαμαντή, κάτι το οποίο θα λείψει πάρα πολύ από τον Μπρίγιοβιτς. Ένα πάρτι 20 ατόμων, από ένα πάρτι 20 ατόμων, έστω ένα παγκόσμιο συνέδριο 3.000 ατόμων, από μια παιδική κατασκήνωση έως μια αεροπορική εταιρεία. Η εταιρεία Κέτρινγκ Διαμαντής ανταποκρίνεται με συνέπεια σε κάθε επαγγελματική πρόκληση. Πού το βρίσκουμε τον Διαμαντή? Στο 18 χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310. Μάρι, τι γράφει εδώ, ρε φίλε, δεν βλέπω καλά. Δώστε 2310-53. 530-525. Παρέφερο. 530-525. Για να πάμε στο break. Μήνυμα Γιώργου Ιταλού αφιερωμένο σε Σωτήρη Δασκαλάκη. Κλείστε το Σωτήρη. Μουσική, πάμε σε διάλειμμα. Το επόμενο καιρικό φαινόμενο γίνεται να το πούμε φωτεινούλα. Καημό το έχει η γιαγιά μου να ακουστεί το όνομά της. Για να λέει παίζει μια θεά Αγγλίδα, φαντάζουν μια κοκκινομάγουλη χοντρομπούτα. Γιώργος Ιταλός. Για την Αγγλίδα που είπες και για την ταινία. Βλάχο Ιταλό. Α, τώρα γίνεται βλάχο. Βλάχο Ιταλό. Μπες και δες την. Εσύ τέτοια γυναίκα, σαν την Αγγλίδα που παίζει στο καυτή σάρκα και στο αγκίστρι την άλλη, εσύ δεν έχεις ονειρευτεί. Ναι, αλλά πες το Σωτήρη αυτό που είπε με το ζευγάρι. Εσύ. Αγάπη μου, θέλω. Του το είπα, παιδί, χθες. Του το είπα. Του το είπα, ναι. Αχ, πόσο θα ήθελα σεξ με αγάπη. Α, είσαι και ρομαντικιά. Δεν με λες και γομαντικιά. Βρέθηκα να τα ακούω αυτό το κομμάτι, φίλε. Λοιπόν, ζητάμε συγγνώμη από όσες και όσους έχετε βαρεθεί αυτό το κομμάτι. Να τα ακούτε κάθε μέρα παντού, όλη μέρα παντού. Αλλά. Το αφιερώνουμε σε επειδή πλά. Είναι πορωμένη μαζί του η Μαριλίζ. Η γλυκιά μας Μαριλίζ. Είναι πορωμένη, γουστάρει και το κομμάτι και τον Λένι τον Γκράβιτς. Ναι, αλλά δεν είναι I belong to you. Αγάπη θέλει. Σχόλιο Σωτήρη Δασκαλάκη. Δεν τα άκουσα, αλλά φαντάστηκα. Δεν τη λες και γομαντικιά. Γιατί να μην της αρέσει ο Ρίκι Ότο εκεί τη Southend. Ναι, τη Southend που έπαιζε. Θα πάει να μείνει το Southend 1-4. Ρίκι Ότο. Μήνυμα Θωμάς Τόντον. Θα περιμένετε λιγάκι, παιδιά, ο φίλος στη γραμμή. Αναμονή. Γιατί έχουμε αδικήσει τρία μηνύματα πάρα πολύ. Τεράστια. Συμφωνώ για φωτεινούλα, λέει ο Θωμάς Τόντον, ειδικά αν έχει καταχνιά. Σκοτεινούλα ή φωτεινούλα. Βάλε quiz από ποια κορυφαία ελληνική ταινία είναι η ατάκα δώρο καφέ στο Ίκα Κατερίνη. Δώρο καφέ. Στο Ίκα Κατερίνης. Και ο Θωμάς Τόντον είναι ο μοναδικός που απαντάει αυτό που το ερώτημα που έβαλε για τη σκεπαστή, έτσι. Οπότε δεν μετράει κιόλας. Nah. Λοιπόν, πάμε σε μήνυμα του Θουβού, ο οποίος λέει επίσης χωρίς ένα dead skin mask από Slayer να γουστάρουμε. Λίγο δύσκολο σήμερα τουλάχιστον. Δεν ξέρω, λίγο δύσκολο. Μπορεί άμα με ακούσουμε μετά, λίγο δύσκολο. Καλημέρα, παιδιά, από τον Ασπρόμαυρο Σοχό. Στέλνεις τελευταία συνέχεια, σε λατρεύω. Διευκρίνησε λίγο 2,75. Έχω την αίσθηση ότι δεν είσαι πάνω από 22 ετών. Γιατί? Έχω αυτή την αίσθηση. Σε λατρεύω πάντως. Σε λατρεύω. Γιατί έκανα σχόλιο χθες. Μάριε, υπάρχουν σαφώς αριανοί εδώ στο Σοχό, αλλά είναι λιγότεροι. Ποια η γνώμη σου για Μπονατίνη? Λοιπόν, λέω Μπονατίνη. Προσπαθώ να θυμηθώ αν έχω δει Γουλφς με Μπονατίνη. Πρέπει να έχω δει κανένα πεντάλεπτο στην προπέρσινη σεζόν. Στην Championship. Ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι ένας από τους τρεις. Δηλαδή είναι Μπέργκ, είναι ο Μπονατίνη και ο άλλος πολίτερ, ο Κερέσου, πώς λέτε. Κρέσπο. Κεσέρου. Ο Κεσέρου της Λουντογκόρετς, ναι. Κοίταξε, εδώ πέρα τώρα αν ήμουν ΠΑΟΞής, θα ήμουν λίγο ήσυχος. Επειδή τον ξέρει ο Μάριο Μπράνκο, ο συνονόματός μου ο Μπράνκο. Υπάρχει αυτός τι είναι, μαύρος, λευκός, τι είναι.
Μια χαρά είναι ο άνθρωπος, εσύ. Ποιο? Αυτό τον πήγε στην Εστόνια. Για τον Μπράγκο σου λέω. Για τον Μπράγκο. Ναι. Ναι. Ακούει, μιλάει αυτό, ασχολείται. Ναι, μπράγκο. Ασχολείται ο άνθρωπο. Δεν τον έχουμε δει καθόλου. Δεν είναι πόζερο. Όπω τον Άρνεσεν που ήταν πόζερο. 27 μέρε εξάρι ψάχνουν. Τον είχε πάρει ο Μπράγκο στην Εστορίλ. Τον ξέρει. Επίσης, έχει βάλει με την Wolves, λέει, πόσα, 12 γκολ, 13. Αυτό κάτι μου λέει. Άρα σε κάποια ποιότητα είναι. Για να έχει βάλει στην τόσο σκληρή Championship με φανέλα Wolves. Άρα ήταν αυτός την χρονιά που ανέβηκε, έτσι. Δηλαδή, ανεβαίνει η Wolves και αυτός φεύγει. Κάπως έτσι. Αλλά δεν έχω εικόνα τώρα, να σου πω συνειδητά το ξέρω. Τώρα με ρωτάς ποια η γνώμη μου για Μπονατίνη. Δεν έχω δει συνειδητά έστω 3 λεπτά, για να πω. Προφανώς τα έχω δει. Από εκείνη τη Wolves, γιατί έβλεπα λίγο ματσάκια, αλλά σκόρπια. Θα έχω δει κανένα δεκάλεπτο, πεντάλεπτο, ξέρω ούτε καν το θυμάμαι. Sorry, έτσι δεν τι να πω. Καλημέρα. Πόσο απολαυστικό μπορεί να είναι ένα καφεδάκι ακούγοντάς σας. Ευχαριστώ. Έρχονται δύσκολες μέρες για τα αυτιά μας. 164, ειδικά για σένα που προκάλεσες πολύ άσχημα και έψε και προψε. Χρύσανθο Τσαλτίδη, ο οποίος βρίσκεται αποκλεισμένος στον μακρινό και αφιλόξενο βαθύλακο. Πάμε στη γραμμή, περιμένει πολύ ώρα ο φίλος, όνομα και ομάδα. Σπίτι, φίλε. Κρυφτό παίζουμε μέσα. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά από την Κιτρινό Μαύρη Κατερίνη. Γεια σου, φίλε. Και, α, λόγω ΑΕΚ. Να είσαι καλά, παλικάρι μου, εξή. Ναι, ναι, το βρήκε εσύ. Όλοι ΑΕΚ είμαστε εδώ πέρα. Έλα μια βόλτα από το σύνδεσμο εδώ πέρα στο συμπερτήρα να δεις πόσο ΑΕΚ είναι όλοι εδώ πέρα. Κάτσε, Κατερίνη, αδερφέ, πάρα πολύ ΑΕΚ. Ξέρω πολύ ΑΕΚ. Τι είναι, πάρα πολύ ΑΕΚ, ναι. Βέβαια, ναι. Είναι 10. Ωραία. Καλή χρονιά, παλικάρι μου, το όνομά σου, αν θες να μην μιλάμε. Με υγεία. Κώστας Αργιανός. Γεια σου, ρε Κώστα, γίγαντα παλικάρι. Παπαδόπουλα, εύχομαι κατάκτηση πρωταθλήματος φέτος, γιατί το χάσατε πέρυσι από αδικία. Τώρα αλήθεια λες. Πραγματικά αυτό έχουμε μέσα από την καρδιά. Σκνίπαει. Σκνίπαει. Θα πνιγώ μέσα από την καρδιά μου. Πήρα να ρωτήσω. Αν είσαι εγώ, πήγα που δάγω το Μάη. Ο Χρύσανθος είναι αποκλεισμένος. Απάντησες, εντάξει, και πήρα για μία ερώτηση και μία παρατήρηση. Δεν έχουν βάλει περίφραξη και μπήκε το χιόνι όλο μέσα. Γι' αυτό θέλει να βάλουν φράκτη. Ναι. Τόσα παιδιά έχει κάνει ο άνθρωπος. Καλά κάνει ο άνθρωπος, εντάξει. Ναι. Με το πρώτο χιονάκι. Η παρατήρηση έχει να κάνει με σένα. Θα μου επιτρέψεις το ένα χαρακτηρισμό, αλλά δεν μπορώ. Δηλαδή. Το άκουσα και παραλίγο να μου πέσουν τα κινητά τα σκιά. Δηλαδή τα αγγλικά σου πρέπει να είναι λίγο χειρότερα από το Τσίπρα. Τι λες, ναι, για πες λίγο. Μια λέξη. Τη λέξη είπες Χίντερ. Τι Χίντερ, ρε. Χέντερ λέγεται από το κεφάλι. Α, ναι, sorry, sorry, ναι, 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 Χίντερ είπα, ναι, sorry. Χίντερ και ψάχνω να δω τι εννοείς τώρα μόνο. Ναι, ρε. Λοιπόν, ναι. Καλή χρονιά σας ακούμε εδώ πέρα, συνεχίστε έτσι να μας γεμίζετε έτσι με χαρά και χαμόγελα. Κώστα, να σε ακούμε πιο συχνά, υπέροχη παρουσία, το εννοώ. Ξαναεύχομαι του κατάκτηση κλίματος από τον Πόπ. Παλικάρι, εγώ παραμονή. Στο μπάσκετ. Μην ανησυχείς, θα ανταρχηθώ και καλά κέρδη και στον μπάσκετ να υπάρχετε και μετά το καλοκαίρι. Βρε, πες το ένα ευχαριστώ που νίξε ο Βλάκας στον Κολοσσό. Ο Βλάκας. Κοίταξε, να στον πω ένα ευχαριστώ. Κι εγώ πριν κάποια χρόνια κέρδισα το ρέφημα. Ο Τίμιος Πάο. Και εσύ τότε Βλακία. Και εσύ το είχα πει. Εκεί εσύ παραμυθιστήκατε. Εσύ εκεί παραμυθιστήκατε. Κώστα. Το ρέφημα αυτή ήταν. Ξανά δίπλα και με το ρέφημα. Εσύ τότε παραμυθιάστηκες από τον Ξανθό. Έδωσε το λίγο Ξανθό. Ξέρεις. Από το Ξανθό, από τον άλλο τον Τίτο με τα κομπολόγια που τα γυρνούσε εκεί το φαλακρό στις καρέκλες επίσημες, από πολλά πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Αλλά ο Πάο, και επειδή δεν εμπλέκεται άλλος, έκανε βλακεία προψε. Μεγάλη βλακεία. Ο Πάο έπαιξε για την φανέλα. Ναι. Χαλάστηκαν όλοι οι παοξίδες. Όλοι οι παοξίδες. Για την τιμή της πόλης που έφερε πρωτάθλημα τελευταίο στην πόλη. Δύο ομάδες, μία πόλη. Έγινε ρε Κώστα, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Στο καλό. Φιλιά, παιδιά, ένα μεγάλο ευχαριστώ παραπέρα την πλάκα σε όλο τον ομό Πιερίας που πραγματικά στηρίζει αυτήν την εκπομπή. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Με ένα βαθύτατο κύριο. Δεν ξαδέχονται από εδώ και πέρα. Έλα, καλημέρα. Θουβού. Καλημέρα. Θουβού, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ναι, 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 ναι. Καλή χρονιά και στον αέρα. Καλή χρονιά και στον αέρα, ναι. Μία διευκρίνηση στον Παπαδόπουλο. Θυμάσαι, Μάρια, πως είχα πει τον Μπρίγιοβιτς σε ένα μήνυμα. Τα γλαρά. Την είχα χαρακτηρίσει. Όχι, πώς τον. Τώρα μιλάμε για τρεις μήνες πριν, όχι τώρα. Πώς. Που λέγανε να μπει ο Ακπομ. Αγκούροβιτς. Αγκούροβιτς. Σωστό. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Με τον Αγκούροβιτς εκεί μπροστά. Μπράβο, ναι, ναι. Δόξα ναι. Τω Θεώ. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Και δεν φοβάμαι για τίποτα. Το πρόβλημα δεν είναι μπροστά, το πρόβλημα είναι εκεί. Ωραία. Να κάνω τώρα το σύνδρομο του διαβόλου. Εμένα δεν με συμφέρει αυτό. Βέβαια. Θα σου πει ο άλλος με τα γκολ του Αγκούροβιτς είμαστε πρώτοι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Από ό,τι φάνηκε ο Καρέλης προχθές δεν τούρισε την μπάλα, βάλε τον γκολ. Εγώ πάλι το ξαναλέω. Δεν είναι μπροστά το πρόβλημα, είναι στο κέντρο. Πουθενά άλλου. Ναι, ναι, σωστό. Πουθενά άλλου. Σωστό. Στο σέρβις. Στο σέρβις. Στο σέρβις. Ο Άγγλος.
Ο Άγγλος. Σωστό. Ο Άγγλος. Στο με τη φοβερή λονδρέτικη προφορά. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει να μιλάει. τον άκουσα μόνο μία φορά πολύ αρπακόλα. Πολύ δυνατός. Περίμενα, άστο. Προφορά αγγλική πλέον στην ελληνική Super League. Έχει άλλο εδώ και δύο μέρες στην κορυφαία. Έχω πάθει σοκ. Κατάλαβες ποιος ήρθε. Ποιος ήρθε, για πες. Ποιος θα πεις βασικά. Αυτός εδώ πέρα ο Ταμτάκος που είναι όμως Αγγλεζάρας που έφερε όφη. Τον άκουσες. Α, όχι, δεν άκουσα. Άστο. Άστο. Κόκκινεϊ τελείως. Κόκκινεϊ κανονικά. Θα τρελαθείς, άστο. Α, επίσης, να πούμε για το Sky, είναι δυνατόν να μην δείξει το United Arsenal για να βάλει Power of Love. Δηλαδή, μα το σκόπι να δείχνουν αυτοί, ρε εσύ. Ή Μάρτον. Τι το πήραν τα δικαιώματα, άστο. Α, μα είναι άστο, δεν πας τα δικαιώματα. Δείχνουν μαζί σκόπιση, βάζω το Sky Sports, ακούω και αγγλική προφορά. Και άντε να τα έχεις τη δεκαετία του 80 που δεν μάθαινες αποτέλεσμα να κάτσεις να το δεις. Αλλά τώρα, ρε φίλε, κουτσά στραβά κάτι θα πες την αντίληψή σου. Ωραία, ωραία Θουβού, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Χίλια μπράβο για την απάντηση. Παιδιά, συνεχίζει ο διαγωνισμός. Είναι απαράδεκτο να έχει απαντήσει μόνο Θουβού. Πραγματικά ντρέπομαι. Ποια κατηγορία γκολ είναι, το γκολ πετυχαίνει προχθές ο Ανέστης ο Νάστος με βρωμόσουτο, με πατσαβούρα που λέμε, από τα 35-38 μέτρα εναντίον του Εργοτέλη. Πώς θα το χαρακτήριζε Άγγλος οπαδός, Άγγλος χούλιγκαν, Άγγλος κυριλάτος, Άγγλος σπορτκάστερ. Ποια κατηγορία γκολ είναι. Υπάρχουν κατηγορίες γκολ που λέμε αυτό είναι εκεί. Αυτό είναι εκεί. Είναι header. Κεφαλιά. Σωστά. Ο Κώστας λέει είναι header, δεν είναι header. Έτσι. Γράμμη πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Έλα, Αποστόλης. Αποστόλης. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά σε ακούει το 2019. Από τη Μεγάλη Βρετανία. Φαρό. Ναι. Δεν πειράζει. Καλημέρα. Είστε καλά, όλοι. Καλή χρονιά, αγόρι μου. Να θα είμαστε καλύτερα να κερδίσουμε την Τρίπολη. Το μισό πρωτάθλημα. Δεν είναι το μισό, φίλε, είναι το ολόκληρο το πρωτάθλημα. Και η απόδειξη είναι ότι αυτό το παραδέχονται ήδη οι Γαβροί. Δηλαδή αυτοί έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς, δεν το συζητάμε. Τώρα, άμα σου λένε αυτοί ότι είναι όλο το πρωτάθλημα, σημαίνει είναι όλο το πρωτάθλημα. Εσύ τώρα, άμα λες μισό. Κάτσε, αν επιτρέπετε, ποιοι Ολυμπιακοί, τι, κάποιο επίσημο γκάλο, πείτε τι, δεν κατάλαβα. Όχι, ρε παιδί μου, οι οπαδοί και οι δημοσιογράφοι τους. Οι οποίοι δημοσιογράφοι είναι γνωστό ότι είναι. Αν είναι συγκοινωνούν τα δοχεία με τη διοίκησή του. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ έχω αρχίσει να χαλιέμαι πάρα πολύ με το γεγονός ότι κάθε μέρα διαβάζω 10-20 διαφορετικά άρθρα πάνω στο θέμα του Πρίγιοβιτς, που θέλω να αντικαταστήσει. Δεν ασχολείται κανένας με το μάτι της Κυριακής. Μα κανένας. Όλοι οι οπαδοί έχουν πάρει το ναρκωτικό αυτό το ισχυρό της μεταγραφολογίας. Έχεις δίκιο. Σωστό. Δεν ασχολείται ψυχή, παιδιά. Ψυχή δεν ασχολείται. Όχι, θα πάρουμε τον Πέρτ. Η καινούργια μόδα τώρα η οποία προωθείται από το 10GR του Μαρινάκη είναι να πάρουμε τον Κουλούρη πίσω. Πάει και γλιτώσουν κανένα Μπέρκ. Αλλά βλέπεις ρε παιδί μου ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τους οπαδούς είναι ποιος θα έρθει. Παιδιά, και ο Μπέρκ να έρθει, εάν την Κυριακή χάσω, έχω πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια. Δηλαδή, δίκιο. Βάλε το ξερό σου να δουλέψει το μυαλό ότι αυτή τη στιγμή το μάτι της Κυριακής είναι πάνω από όλες τις μεταγραφές. Βέβαια. Και να σου πω κάτι εσύ. Εγώ αν ήμουν παοξής ειλικρινά, να έπαιρνα το μάτς αυτό και δεν ήθελα και φόρ κανέναν. Άρα γεια σου. Όσοι... Μα εκεί το θέμα. Μα αυτή τη στιγμή. Να πω κάτι. Θα έλεγα κιόλας για πλάκα, παιδιά. Από την επόμενη αγωνιστική παίζουμε χωρίς ακπομ. Τίποτα. Τίποτα. Χωρίς φόρ. Το πρόβλημά με εμένα είναι ότι πολλές φορές συμφωνώ με τον Γκόλκα και ανησυχώ. Είχε δίκιο. Είναι 3-4 μάτς συγκεκριμένα τα οποία τα έχουν σημαδέψει όλοι. Το πρώτο στο Χαριλάου. Την πηδήξαμε με τα χίλια ζόρια. Το δεύτερο στην Τρίπολη, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Άλλο ένα είναι με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και ένα με τον Παναθηναϊκό. Και ειδικά έτσι όπως είναι η κατάσταση, ειδικά έτσι όπως είναι η ψυχολογία της όλης της ομάδας αυτή τη στιγμή, έτσι. Στην Τρίπολη δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ ούτε όταν είχε καλή ομάδα και χωρίς προβλήματα. Όχι τώρα φέτος, παιδιά, το πρόβλημα είναι φοβερά μεγάλο και αν δεν συγκεντρωθούμε στο ΜΑΤ θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Έτσι είναι, όπως πέρσι που μπορείς να πας για δύο αποτελέσματα εκεί πέρα και σου ήρθε ο ουρανός φωτήλι και πήγε για την νίκη. Αν με ρωτάς εμένα, το ΜΑΤ αυτή τη στιγμή είναι 40-30-30. 40-30, κάπως έτσι. Μάλιστα. Χρήζει φαβορή, τον παράσχω. Για να δούμε. Ρε φίλε, δεν το χρειάζω. 30-40-30. Είσαι από τις ίσες πιθανότητες σε νίκη και ισοπαλία. Δεν βλέπω καθαρό φαβορή τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Να πούμε ψέ, είχαμε Λάρισα στην Τρυπόλεως 3-2. Δεν σημαίνει αυτό, πήγα 5 γκολ εκεί. Τέλος πάντων, το πιστεύω εγώ δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Πώς δεν είναι Τρίπολη. Γκολάρες, πολύ ωραίο. 3-1 και μειώσα στο τέλος. Όχι, 1-0 ο Ντέλετης με το καλημέρα. 2-0 η Λάρισα με τον απευθείας φάουλ του Ζίζιτς δεν της δίνει μπεναλτάρα στο 1-0. Μπεναλτάρα δεν της δίνει. Ζίζιτς απευθείας φάουλ 2-0.
απευθείας φάουλ τρελό. Κοσμάς Τσιλιανίδης, το Ηρακλάκι λοιπόν, το Άρρωστο. Κοίταξε και στη Λάρισα το μάτι θα είναι δύσκολο, να ξέρεις. Σε ό,τι κατάσχει να είναι η Λάρισα. Ωραία, έχουν... μίλασες όρες, γιατί ο Παναγιώτης με ρώτησε όρες. Σε παρασύρθηκα εγώ. Συγγνώμη εγώ. Εντάξει, καλά ρε Αποστολή. Συγγνώμη εγώ. Έχεις χρόνο. Τι στην αγοργή. Λοιπόν, εάν ο ΠΑΟΚ λοιπόν κερδίσει την Κυριακή στην Τρίπολη, αν βρεθεί τρόπο να κερδίσει, δεν με νοιάζει πως θα κερδίσει. Πραγματικά δεν με νοιάζει πως θα κερδίσει. Εγώ προσωπικά δεν θα έπαιρνα κανένα εξαιρετικό μετά. Σωστό. Το μισό πρώτο τελείωσε, παιδιά. Τάπα τη Δευτέρα, Αποστόλη. Αν κερδίσει την Τρίπολη και τον Ολυμπιακό, είσαι 11 βαθμούς. Δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα μετά. Καλά, ρε, και εσύ, τι, το σοφό είπες. Ναι, εντάξει, αυτό τώρα η Τρίπολη είναι, ναι, το Ολυμπιακό χαίρο πολύ μετά. Αύριο να έρθει ο Μπέρκ, δεν παίζει την Κυριακή. Μπράβο, και τι έγινε αυτό το πρωτάθλημα. Θα περίμενα την Κυριακή, αν το πάρω το μάτι, δεν θέλω κανένα. Φέρω εκεί στο κέντρο που έχουμε μαζέψει όλα τα ζελαδάκια της Χαρίμπο, τα πραγματικά. Τι ώρα που είναι αρκουδάκια, μου αρέσει πάρα πολύ. Τα ζελεδάκια! Μ' αρέσουν πάρα πολύ, τα τρώω αυτά τα Χάριμπο. Ναι, για να τα φάσουν, όχι για να παίξουν μπάλα όμως. Τα ζελεδάκια! Και εσύ βιάζει για επιθετικό 25 μέρες που ψάχνουν εξάρι και οχτάρι, ρε. Ρε φίλε, δεν αντέχω άλλο να βλέπω τους κόνους. Πραγματικά σου μιλάω. Ας φέρουν στο κέντρο. Το μόνο που με γέννησε να κερδίσουν την Τρίπολη. Φαντάζομαι πόσο δαγκώθηκες όταν είδες την Νικόλα την Παναγαγή, ε. Πω. Εγώ τι είπα και στον Γιώργο χθες. Περίμενα χ, δεν περίμενα ότι θα καταφέρουμε να χάσουμε. Αυτό πραγματικά με ξεπέρασε. Δηλαδή, ακόμα και εγώ που με κατηγορείτε ότι είμαι μίζερος, πίστευα χ. Δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια. Το ξεπεράσανε πλέον. Και έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Τέλος πάντων, παιδιά, το μάτι της Κυριακής τώρα δεν συζητάμε τώρα. Όλοι έχουν στραβεί αυτό το μάτι και μόνο εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με τον Μπέργκ. Πραγματικά καλό. Δηλαδή. Πολύ καλή παρατήρηση. Γεια σα, Αποστόλη. Μαζί μας έχουμε τη Βασιλική Ρετσίνα. Από τη Μεσημβρία Ενοποιητική, τηλέφωνο επικοινωνίας 2317-13981. Η Ρετσίνα με την παραδοσιακή, πλούσια και μια αυθεντική γευσούλα. Εγώ, σε το λέω, Αποστόλης, αν ήμουν ΠΑΟΚ και έπαιρνα το μάτς αυτό την Κυριακή, όχι δεν θα αγόραζα φορ, θα έλεγα στα επόμενα μάτς δεν παίζουμε ούτε με άκπομ τίποτα. Βάζω τον άκπομ back. Χαβαλέ, άκανα και πλάκα. Μεσαία γραμμή. Χωρίς σενιάρι. Πώς ήταν η Τρίπολη χθες, την είδες? Όχι, γκολ και φάση είδα. Λοιπόν, 3-2 μειώσανε. 2-1 απευθείας φάουλ Κοσμάς Τσιλιανίδης, τρελό φάουλ. 3-1 η Λάρισα με πέναλτι του Ντέλετης, που δεν είναι. Δεν δίνει στο 1-0, το εκτελεί, το βάζει. Και πολύ ωραίο απίθανο γκολ, Μιχάλης Μανιάς με τα κουνάκι. Ναι. Από τα αριστερά. Και έκανε τα αυτιά έτσι, δεν σε ακούω. Ναι, στους παγκλισμούς. Ναι, δεν το θυμάμαι. Ναι, το είδα, ναι. Το είδα από τρεις μεριές τον γκολ. Ωραίο, με τα κουνάκια. Άφηλε το γήπεδο της Λάρισας. Εντάξει τώρα. Εννοείς αγωνιστικός χορός. Όχι, γενικά, ρε, σαν εικόνα. Πω, Λα Μαρίνα, ένα πράγμα, φίλε, αυτό το ξέρεις. Οκ, δεν με υποθυμάω κιόλας. Το Αλκαζάρ ήταν ωραίο. Δεν σε φοβάται, Φώτης Φλιπ. Το είδα, ναι. Ένα-δύο μηνυματάκια για να πάμε σιγά-σιγά στο break. Μεγάλη απογοήτευση, παιδιά, ειλικρινά. Τεράστιο μήνυμα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι. Ναι, καλημέρα. Λοιπόν, νέο μήνυμα Θουβού. Μάριε, δεν νομίζω να μιλούσατε. Εσύ και ο Σωσίας του Τριγκέρι. Ο Σωσίας του Τριγκέρι για τον Τσαλτίδη. Για καθαρό offside σε αντίστοιχο αγώνα της Ξάνθης με τον ΠΑΟΚ στην ίδια φάση. Πάντα με αγάπη. Έτσι, το ξέρω, Θουβού. Ναι. Να είσαι καλά. Ναι. Μάριε, αφιερωμένο. Αν η γυναίκα ξεκινήσει με τη φράση. Σε λατρεύω. Σε αγαπώ. Γιώργο Ταλό, σε αγαπώ. Αν η γυναίκα ξεκινήσει με τη φράση, Σωτήρη Δασκαλάκη, είσαι πολύ καλό παιδί. Μάντεψε ποιος δεν θα πηδήξει. Νομίζω ότι αξίζει το μήνυμά σου ένα break. Λοιπόν, ο διαγωνισμός συνεχίζεται με πραγματικά ικτρή απογοήτευση από τους παραγωγούς αυτής της εκπομπής. Πιστεύω ότι και ο Τσαλτίδης που ακούει τώρα θα έχει λιποθυμήσει. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή ωράς από το Opticon Express, αρκεί να μας πεις. Με τη μία αυτή λέξη, την κατηγορία γκολ, πώς θα το περιέγραφε, το χαρακτήριζε Άγγλος sportcaster, το βρωμόσουτο με το οποίο σκοράρει και ανοίγει το σκορ στο Παγκρίτιο ο αρχηγός του Όφη, ο Ανέστης, ο Νάστος. Βρωμόσουτο από τα 35-38 μέτρα. Πώς θα το χαρακτήριζε ο Άγγλος sportcaster? Μόνο ο Θουβού έχει απαντήσει, αλλά το παιδί ευγενικά αρνείται να ζητήσει τα γυαλιά. Μάριε, το διαβάσαμε αυτό. Καλημέρα, καλή χρονιά. Σύλλογος φίλων Ασλαμά Παπαδόπουλου Κέντρου. Έρωτας είναι θαρώ. Φώτης Flipside. Δεν υπάρχει αλητία, Φώτη. Του Πάρη. Εμετός του Γιάννη Πάρη. Εμετός.
Έρωτα είναι θαρό, κλαίω. Φώτη, τι λέει η αγόρι μου, καλά είναι ο γιο. Γιο δεν έχει ρεσί, κόρη, το μα πήγε. Μήπω είναι και δεύτερο. Γιο, μήπως, δεν ξέρω, ναι. Ναι, θέλω να το δω. Γιο, ενημέρωσέ μα, παλικάρι μου, ενημέρωσέ μα. Παιδιά, να πω κάτι έτσι ενημερωτικά. Αυτό που γίνεται στον Ηρακλή τι τελευταίε τρει μέρε είναι απίστευτο. Ο Ηρακλή ενδιαφέρεται για τον Στόγιαν Βράνιε, που είναι αδερφό του Όγνιεν Βράνιε, του πρώην τη ΑΕΚ, και νέο ενδιαφέρον για τον Αλντέρ Αλντάι Βαλβέρδε, που είναι ανιψιός του Ερνέστο Βαλβέρδε. Μιλάμε, έχει πιάσει όλα τα συγγενολογικά. Μπράβο. Αδέρφια, ανίψια, ξαδέρφια, δεν υπάρχει αυτό. Εδώ τώρα, περιμένει μια γραμμή, Σωτήρη. Δύο γραμμές. Κυνηγάνε, η κατάσταση είναι οικία, από όσο γνωρίζω, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κυνηγάνε πάρα πολλοί παοκτσίδες τον Αποστόλη, τον οπαδό του ΠΑΟΚ που κατοικοεδρεύει μόνιμα πλέον με την οικογένειά του στο Μπέρμπιχαμ των Μίντλαντς του Ηνωμένου Βασιλείου. Μήνυμα θαλαμοφύλακα οπαδού του ΠΑΟΚ. Χρονιά βγαίνει, χρονιά μπαίνει, ο Μιζερόλης τα ίδια λέει. Γίνε βίλα να γουστάρεις. Στο ίδιο μήκος σχήματος ο αγαπημένος μας τουρίστας. Αποστόλης Μιζερόλης. Εμφανίστηκε Αποστόλης Μιζερόλης. Ο τουρίστας λέει: πάω στοίχημα ότι ο Αποστόλης πήγαινε στην 5-6 με τόση μύρλα που έχει. Όσο για τον γκολ του Νάστου, πάρτα μωρικά. Είναι η σωστή φράση και όχι τα φλωροεγγλέζικα. Και εμείς έτσι ευγενικά πηγαίνουμε στους δύο ακροτές που περιμένουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, ξύπνα, φίλε. Καλημέρα. Ξύπνησα, φίλε. Ανδρέας, ο παδός του ΠΑΟΚ, ναι, αγαπημένος, ναι, από το Μπρόγκ τη Νέα Υόρκη. Από το Μπρόγκ. Ναι. Γεια σου, Παπαδόπουλε. Γεια σου, Άντριου. Ανδρέα, πάμε γιατί περιμένει και άλλος φίλος. Ναι, πάμε. Ναι, ναι. Μη στεναχωριέσαι, έστειλα τον αδερφό μου που μένει στην Πάτρα, δεν ξέρω αν το έχει ξέρει ο αγώνας, και πήγε στον αγώνα. Και μου λέει, άντε ρε, αυτή δεν είναι παοκάρα, μου λέει. Προπόνησε να κάνουν στην Πάτρα. Του λέω, τι ομάδα σε έναν Καρδάση, Ολυμπιακός, μου λέει. Ακούς, έχω να τον δω 43 χρόνια. Έχω μπαρδευτεί. Ο αδερφός σου, ο βιολογικός αδερφός σου. Ναι, ναι, με τον ίδιο πατέρα είμαστε. Ωραία, άρα βιολογικός αδερφός σου, ναι. Εγώ με την παιδεία και του λέω, σήκω πήγαινε στον αγώνα την παοκάρα. Και το λέω, τι έγινε με το τηλέφωνο, την κάσαμε τη βάρκα. Ποια βάρκα κάσατε, λέει, για προπόνησα του στην Πάτρα, μου λέει. Εκεί πήρα μια χαρά εγώ. Άρα δεν ήξερες ότι ο βιολογικός αδερφός σου είναι ο παδός του Ολυμπιακού. Όχι ρε, πού να ξέρω, 43 χρόνια έχω το δω, ρε. Πού να το ξέρω, λέει. Πού να το ξέρω, λέει. Το τελευταία φορά που τον είδα, ξέρεις που τα παπαδό είναι στην μουσική ιστορία. Τον αγώνα Παραχαϊκή ΠΑΟΚ με τον Στέφα Τερματοφύλακα. Α, ωραίος είναι ο δικός σου. Α, ήταν μέσα στο 3-5. 3-5, ωραίο αδελφό έχει. 3-5, πώς δεν πήγα σε αυτό, ρε. Πήρε σε ρίτη Παραχαϊκή με τον ΠΑΟΚ, μπράβο. Τελευταία φορά που τον είδα έφυγα, μετά έφυγα Αμερική και αυτός έφυγε, χαθήκαμε. 43 χρόνια έχω εδώ. Εκεί και με λέει, ποιος είναι ο ταβουρλής μου, λέει, πάρε αυτά, λέει, 8 μηνύματα και θα κερδίσετε. Ρε, πήγαινε στον αγώνα, το λέω. Α, να πω κάτι, το γήπεδο λέγεται Κώστας Δαβουρλής, περίμενα να το πει έστω ένας. Έχεις να το δεις 43 χρόνια, αλλά μιλάτε. Ναι, κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Και μιλάτε, δεν καλύτερα. Ήξερες ότι είναι Ολυμπιακός. Πού να ξέρω ότι είναι Ολυμπιακός. Τι ο αδελφός του και εσύ ρε. Πού να ξέρεις ότι είναι Ολυμπιακός. Το λέω ότι ο μας, είναι Ολυμπιακός είμαι. Λέει πάω καλά δεν αυτή λέει. Προπόνηση κάτι. Ωραία, αυτό μας το πες εντάξει ρε Ανδρέα. Εμάς μας κάνει όλους που ακούν τώρα, μας κάνει εντύπωση. Ναι. Έτσι όλοι εδώ και ο Σωτήρης και όλοι και η Μαριλίζα αυτό μου λέει. Α, εγώ τον Μάριο τον ξέρω 25 χρόνια. Σαν να μαθαίνω σήμερα ότι είναι Ηρακλής. Μιλάνε. Μου κάνει εντύπωση ότι μιλάτε μία φορά την εβδομάδα. Αν μου έλεγες μιλάμε μία φορά το χρόνο, θα έλεγα ναι, εντάξει. Παοκάρα θα το πάρετε, Παοκάρα. Δεν τον έχω ρωτήσει η ομάδα, είναι η ομάδα. Δεν λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα. Απίστευτο να μιλάμε. Για ομάδες θα μιλάμε. Ωραία. Ωραία, Αντρέα. Έγινε παλικάρι μου. Έγινε. Για ομάδες θα μιλάμε, μίλησε για το Παναχαϊκή ΠΑΟΚ. Ψάξτε το αν είναι και μήπως είναι και τίποτα. Ναι, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλή χρονιά. Πρέπει να είσαι ο ΠΑΟΚτσής από ζωγράφου. Ναι. Μπράβο. Ο Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Ναι. Δημήτρη, καλή χρονιά, παλικάρι μου. Φιλιά στην πανέμορφη Αθήνα. Για όλους. Να σε καλά. Εγώ θα συμφωνήσω με το φίλο που πήρε από την Αγγλία που είπε ότι κανένας δεν στέκεται στον αγώνα. Σε στοχοποιούν όλοι οι άλλοι, να ξέρεις τώρα. Δεν με στοχοποιούν όλοι. Όσοι συμφωνούν με Αποστόλη γίνονται στόχοι για τους παοξίδες, να ξέρεις, το λέω εγώ. Δεν έχει άδικο Αποστόλη και εγώ μαζί του είμαι. Περίπου 200 παοξίδες στο διαδίκτυο τον κυνηγάνε ανελέητα τον Αποστόλη, να ξέρεις. Κάτσε ρε παιδιά, δηλαδή τι απίθανο είπε, δηλαδή ότι όλη η ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα κινείται με το ποιος αρθεί να αντικαταστήσει τον Μπρίγιοβιτ. Και έχουμε ξεχάσει το μάθ.
Ναι, ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη, είναι η γενικότερη στάση του Αποστόλη που γενικά βλέπει το ποτήρι κάτι λιγότερο από μισοάδιο. Γενικά. Εδώ έχει δίκιο. Είμαι μαζί του. Σήμερα, σε ό,τι είπε, είμαι μαζί του. Ξεκάθαρα. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Που εμένα δεν με συμφέρει αυτό που λέω τώρα. Δεν με συμφέρει αυτό που λέω. Αλλά είναι, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Και συμφωνώ μαζί του για το μετά. Εγώ, αν ήμουν ΠΑΟΚ, θα έδινα, αν ήμουν ο Ιβάν, αν πέραμε το διπλό στην Τρίπολη, θα έλεγα εντολή. Εντολή. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Χωρίς εννιάρια. Όχι να με αγοράσουμε εννιάρι. Χωρίς, έτσι χαβαλέ. Χωρίς εννιάρι. Η περιοχή άδεια. Όλα τα μάτια τα υπόλοιπα. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο κέντρο. Όχι ότι δεν πρέπει να υπάρξει αντικατάσταση του Πριούτσε, ναι. Αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή παίζεις μόνο με το Κάνια σε ένα αποδοσφαιριστή που είναι το καθαρό σεξάρι. Δηλαδή δεν έχεις κάτι άλλο μετά. Ναι. Δεν φαντάζομαι δηλαδή το Λουτσέσκο να κάνει το ίδιο έγκλημα που έκανε πέρυσι στην Τρίπολη. Ναι. Να ξεκινήσει το ΜΑΤ που με Σάχοφ Μαουρίσιο και ο άλλος με Μουνάχο να κάνει πλάκα. Ναι. Δηλαδή, το μάτς, και Δημήτρη, ακροατής της εκπομπής, ρωτάει, το έχω και εγώ απορία. Εννοείται ότι απαντάς αν θέλεις, έτσι, προς Θεού. Ναι. Απαντάς αν θέλεις. Είσαι φοιτητής ή εργάζεσαι ή κάτι. Ναι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Μεγάλωσα Κοζάνη, κάπου. Ιδιότητα, Λαμία κοντά. Ναι, ναι. Η καταγωγή μου είναι από Κρεβενά, κατέβηκα Αθήνα για να σπουδάσω και δουλεύω τώρα, είμαι 30 χρονών. Α, εργάζεσαι τώρα. Ναι, γιατί σε ακούνε, ξέρεις τι, προφανώς γιατί ρωτάει ο φίλος. Και εγώ το σκέφτομαι. Σε ακούει τέτοια ώρα που είναι κυρίως εντάξει εργάσιμη ώρα, με την άνεσή σου πάντα με μια ησυχία, γι' αυτό προφανώς. Και εντάξει, δική μου απορία ήταν, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, έχω δική μου δουλειά, νομίζω ότι. Ναι, και όχι, απαντάς αν θέλεις προς Θεού, δεν σου κάνουμε ανάκριση. Προς Θεού, έτσι. Η παρουσία σου είναι υπέροχη. Δεν σχολιάζω, η παρουσία σου είναι υπέροχη. Φανταστικό. Εντάξει. Ωραία. Από εκεί πέρα, καλή συνέχεια. Δημήτρη, να είσαι καλά, θα σε ακούμε και μέσα στη νέα χρονιά. Παλικάρι μου, σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανε τη χρονιά που πέρασε για μας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή χρονιά, αγόρι μου. Καλή χρονιά. Οι γραμμές. Α, περίμενα, επόμενο φίλο. Συγγνώμη, ότι δεν κατάλαβα. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, αδερφέ, καλή χρονιά, να είσαι καλά. Ποιος είσαι και ομάδα που καλημέρα, καλή χρονιά από το Ηλιόλου στο Περιστέρι. Να το Ρωμανίστα. Κλαίω, Ρωμανίστα από το Ηλιόλου στο Περιστέρι, ζηλεύουμε. Ναι, δυστυχώς. Ζηλεύουμε. Μια τράμπα με σένα την έκανα άνετα. Ορίστε. Τράμπα με σένα. Μια τράμπα, ρε παιδί μου, που είσαι του καλοκαιριού. Εσύ να κατέβεις εσύ εδώ, να ανέβω εγώ πάνω. Για πλάκα, εδώ στη Βουλγαρία, εδώ στην Μακεδονία έχουμε γίνει, ναι, άστο φίλε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, καλή χρονιά και σε σένα και στον Νταΐ, στον Παπαδόπουλα, sorry. Ο Νταΐς, ρε φίλε, αυτό το είπα χθες ο άλλος, όντως δίκαια, αλλά λέει ο Νταΐς, ναι. Ναι, παλικά, λοιπόν. Από σένα απογοητεύομαι που δεν ξέρεις ποια είναι η κατηγορία, πώς... Ας πω. Ναι. Θες το πω τώρα. Στον αέρα. Στον αέρα. Άντε πες το, ρε φίλε. Λοιπόν, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Στη γειτονιά μου το λέγαμε τούβλο, αλλά εκεί στην Αγγλία το λένε screamer. Μπράβο. Χειροκροτάω και εγώ τώρα. Έτσι. Screamer. Ορίστε, κυριούλη. Screamer. Πού να το πει αυτό ο Έλληνας πορκάστρα, από τι, πού να προέρθει από το scream, ουρλιάζω. Τι ουρλιαχτό να το πει, ρε Σιμάρι, εντάξει. Είναι ουρλιαχτό. Είναι το... Πολλά τα έχουν μεταφράσει. Δηλαδή το cut inside είναι κλασική αγγλική ορολογία. Ναι. Επίσης. Που το λένε εμείς κόβει προς τα μέσα, εντάξει. Περίμενε. Επίσης. Θα πάρω δώρο αυτοκίνητο καινούριο. Άντε, στον πρώτο Έλληνα sportcaster. Στον Έλληνα sportcaster που θα πει πρώτος. Όταν ένας παίκτης δεν είναι offside, όταν το πει πώς. Πώς. Onside. Onside. Μπράβο. Το πιο απλό πράγμα. Μπράβο, Μάρια. Δεν το έχει πει ούτε ο Σωτηρακόπουλος ο Χρήστος. Και φαντάζεσαι πως σήμερα το λένε όλοι. Ωραία, αμάξια που έχει να δώσει. Ωραία. Στον πρώτο είπα. Α, όχι. Ας το πει. Λοιπόν, ας το πει. Για... Να πει ο Πρίγιοβιτς είναι onside. Είναι onside. Ρωμανίζα πέρα από Ατρόμητο και Ρώμα, υποστηρίζει κάτι άλλο στην Ευρώπη. Γιατί υποστηρίζει η Ατρόμητο. Στην Ευρώπη έχω συμπάθειες. Πολλές. Δηλαδή, καλά, εντάξει, τώρα ο Ασλάμας θα κάνει με το. Λίβερπουλ θα πει. Συμπάθειες έχω στην Μπαρτσελώνα. Μια αναγούλα. Και πέρα από αυτά, όχι κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα. Λατινική Αμερική, εντάξει, Μπόκα εννοείται. Ναι, και ναι, λίγο Φλαμέγκο. Επαναστατικά. Γενικά βλέπω μπάλα, ρε φίλε. Εντάξει, βέβαια, δεν γουστάρω παδικά. Δηλαδή και Ρώμα που είμαι. Ναι. Μ' αρέσει που έχει ένα DNA με βρέξει χιονίσα πάει να παίξει μπάλα. Δηλαδή ήρθε στο Anfield, αν θυμάσαι και εσύ. Σωστό. Ανέβηκε με τριάδα στόπερ, λέω εντάξει θα παίξει πίσω από τη σέντρα, θα χτυπήσει κόντρες και ανεβαίνει και πάει παίζει κατοχή στο Anfield. Σε παραδέχομαι. Σαν και στο... Σαν κλόπ, έλα σκίσε με δηλαδή. Και στο Old Trafford, στο 7-1, που όλοι ας πούμε γελάνε, ήρθε να παίξει μπάλα με εκείνη τη United. Την παραδέχτηκα. Καλά, ναι, εννοείται. Την παραδέχτηκα. Θα μπορούσε να κάνει ένα ταμπούρι και να λήξει το μάτς 3-0. Τιμητικά.
Έτσι, αυτό. Μα δεν είναι τυχαίο ότι έχει 9 κύπελα. Είναι κλασική ομάδα που χτυπάει τα μεγάλα παιχνίδια και χάνει από την κάθε Σασουόλο και Μπολόνια. Ωραία. Για να κλείσουμε. Πώς βλέπεις, Κώστα Μανολά με φανέλα United. Αυτό που σου στείλα για τα καλά άθομα όλα. Σε ευχαριστώ για bullet. Σε ευχαριστώ για bullet. Σε ευχαριστώ. Φίλε, ναι. Δεν το ήξερα. Όπα. Δεν πειράζει, κάτι έγινε, έπεσε γραμμή. Ξαναπάρε πάλι αν θες. Ξαναπάρε πάλι. Επόμενη γραμμή, Σωτήρη, περιμένω. Καλημέρα. Ρωμανίστα, κάλεσε πάλι αν θες, έτσι. Δεν σε κόψαμε, μην γίνει παρεξήγηση. Ναι, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Αγαπητός κύριος Βασίλης, οπαδός του Ηρακλέους. Κλείνει, καλά είστε. Μια χαρά, κύριε Βασίλη, σας ακούμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Μάρη, ναι, θέλεις να αποστατευθείς, αλλά ο κύριος δεν σε αφήνει. Θέλω να! Αποστατευθείς. Ναι, αλλά δεν με αφήνει ποιος? Ο κύριος. Ο κύριος μου. Εγίνης Άγιος, ναι, στην Αγιοκατάταξη είναι ο Διονύσιος. Ο Άγιος Νεκτάριος, μεγάλη χάρη του, είναι Άγιος Πενταπόλεως. Όπα, λάθος. Περίμενε. Όπα, για να δούμε τώρα. Οι Άγιοι Νεκτάριοι είναι από Ανατολική Θράκη, που τον ήξερε και η γιαγιά μου, η σχορεμένη γλυκερία, τον είχε γνωρίσει. Γουγκλάρε, λέει. Να το βρεις. Τι να γκουγκλάρω, τη γιαγιά μου, είχα τη σχορεμένη τη γλυκερία. Που όλη μέρα ήταν με τον Άγιο τον Αιγύπτιο. Πώς αποκαλείται στη Αγία. Αυτός είναι ο Πενταπόλεος, αυτόν λες. Ναι, από Ανατολική Θράκη. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ωραία, το κάνω. Σαν να μου λέει ο Παναγιώτης, είμαι από Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εγώ το κάνω πιο συγκεκριμένο, από Καλαμαριά. Εντάξει, οκ. Ωραία, πάει αυτό. Στην Αγιοκατάταξη δεν υπάρχουν περίπου. Μα η Καλαμαριά, θέλω να πω, ανήκει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι λάθος, δηλαδή, να το πω ότι είναι την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Όχι. Δεν είναι λάθος. Πώς είναι στο Αγιοκατάδικτήριο, λοιπόν. Ωραία. Και υπάρχει και ο Άγιος, ο Νεκτάριος Εξεγίνης. Όχι, όχι, μην τα μπερδεύεις, είναι ο ίδιος. Ο ίδιος. Δεν είναι ο ίδιος. Είναι ακριβώς ο ίδιος. Ο από το Ανατολική Θράκη. Όταν κοιμήθη λοιπόν ο Άγιος. Ναι. Και κοιμήθη, ξέρεις, διοκόμενος από τη διοικούσα εκκλησία. Ναι. Τον είχε θέσει εκτός του σώματος. Ναι. Σε εκκλησίες της Αιγίνης. Το εκκλησιαστικό δεν... καθεστώς, ναι, ναι. Όπου δεν υπήρχαν κατά ιερείς. Ναι. Εμφανίζεται, χτύπαγε την καμπάνα, έκανε τη λειτουργία και εξυμφανίζεται. Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι τότε. Εντάξει, υποκλίνομαι. Συγγνώμη. Άρα δεν είναι άλλος. Δεν είναι άλλος. Όχι, όχι, ο ίδιος είναι. Ο ίδιος είναι. Στην Αγία, στην πλατεία Ναυαρίνου. Θεσσαλονίκη εδώ. Ναι, στο βιβλιοπωλείο Ζήτα Αναστάσιος Κεφαλάς, κατά κόσμο είναι το όνομά του. Άγιος Νεκτάριος. Θα διαβάσει το βίο. Μάλιστα. Και στο παιδί αυτό πώς ξεκίνησε για να γίνει ο Άγιος Νεκτάριος. Ναι. Μπορεί να δεις τον εαυτό σου, το φίλο σου, το συμμαθητή σου. Ναι. Το Παπαδόπουλο, όχι, λέει, αλκοολικό Άγιο Νεκτάρι, δεν θέλω να 100% το Παπαδόπουλο. Α, είδες. Ήταν αλκοολικός. Να, και εγώ μέσα. Έχει πολύ πίστη μέσα του. Ναι. Ποιος, ο Νεκτάριος. Εμένα λέει, θα γίνω βιβλίο. Ναι. Book. Μην βλέπεις πώς εκφραζόμεθα στον κόσμο. Ναι. Ωραία, ωραία. Άρα, ναι, είναι, δεν το ήξερα. Νόμιζα ότι εγώ είναι άλλος. Μπορεί να το ψάξεις και να το βρεις. Εξεγίνης είναι ο Άγιος Διονύσιος και γι' αυτό χαρακτηρίζεται Διονύσιος Εγίνης. Ναι. Διονύσιος Εξεγίνης. Ναι. Και μάλιστα ο ναός του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα είναι όχι απλά τεράστιος και επιβλητικότατος, φαίνεται από 3 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα μακριά. Εκεί, ναι, βρίσκεται και αναλύωτο το σκήνομά του. Μπράβο, ναι, έχω προσκυνήσει. Έχω προσκυνήσει, έχω πάει. Έχω πάει. Και έτυχα, ήταν γκρουπ Παναγιώτη Ιάπωνες, Κινέζοι. Πού, στην Αίγινα. Τρία πούλμαν. Στην Αίγινα. Ναι, ναι. Στον ναό του Αγίου Νεκταρίου. Ποιος είναι πολύγος εκεί? Ο Διονύσιος προφανώς. Α, μάλιστα. Ο Διονύσιος. Ναι. Ναι. Αυτά. Είστε φανταστικός, κύριε Βασίλη. Κύριε Βασίλη, ατελείωτος γνώσης. Ένας φίλος σας απρόσημα. Είναι τιμή μας να έχουμε τέτοιους φίλους. Όπως δεν είναι τιμή μου να έχω τον Παπαδόπουλα, για εσάς είναι τιμή μου. Να είστε καλά. Τα άκουγε χθες το πρωί ο Παναγιώτης. Το άκουγε. Τον χαρακτηρισμό που του έδωσε ο Αριανός ταξιτζής, νταΐ. Και ο Κιός το άκουσε και συμφώνησε απόλυτα. Είναι καλό όταν κάποιος φοβάται κάποιον, να ξέρεις. Τώρα όχι νταϊλίκια τώρα εδώ στους ακροατές, τώρα μου διώχνει όλους τους ακροατές τους Αριανούς, δεν είναι δυνατό. Δεν χτυπάμε, κύριε Βασίλη. Ωραία. Η Παναγιά μαζί σας και καλά να περνάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε σαν ακροατές. Μας ενημερώνει ο Κυριάκος, ο παδός του Άρεος και της Λίντζ United, ότι το έχει πει ο Σπυρόπουλος στο onside. Οκ, εγώ δεν το έχω ακούσει. Και ειλικρινά το περίμενα ή από Χρήστο ή από Αλέξη. Και ακόμη δεν το έχω ακούσει. Σε πιστεύω για να το λες, Κυριάκο μου. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα.
Ναι, Μαρία. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Έλα, έπεσε η γραμμή, ναι. Ναι, 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 το κατάλαβα, ναι, δεν είπαμε, δεν είπαμε ότι έκοψε, ναι, πάμε, ναι. Ρωμανίστα, ναι. Δεν ξέρω αν ακούστηκα για τις ημερομηνίες που έλεγα, που θα έρθουνε. Ναι, όχι, πες μου, για Bullet for Valentine, ναι. Θα έρθουν 5 Απρίλη στην Αθήνα, στο Academy. Στο Academy. Και την επόμενη μέρα στο Principal, Θεσσαλονίκη. Στο Principal, ωραία, τέλεια, ναι, ναι. Δεν το μαθαίνω από σένα σήμερα το πρωί. Για όλα τα άλλα live γενικά έχω μάθει μέχρι ναι, Απρίλιο. Χθες ανακοινώθηκε. Εγώ βασικά από το Facebook το είδα, επειδή του ακολουθώ στο Facebook. Ναι, ναι. Είδες είναι και κάπου χρήσιμα αυτά. Σε πετάω σα πόντα. Ναι, σε υπέρ είναι. Ποιος είπε ότι δεν είναι, υπέρ είναι, ποιος είπε ότι δεν είναι. Όχι, άλλο λέω για σένα, ρε. Το ξέρω. Παλικάρι μου, το αυτονόητο είναι. Απλά να του κάνει σωστή χρήση. Αυτό είπα. Ναι, μπράβο. Ναι, όταν κάνει σωστή χρήση. Θυμάμαι, έχει πετάξει κάποια στιγμή ότι ετοιμάζει μια σελίδα, κάτι τέτοιο. Ετοιμάσου, θα γίνει, ετοιμάσου, ετοιμάσου, ετοιμάσου. Θα γίνει. Το έχω ακούσει 3-4 μήνες πριν αυτό. Εγώ το ακούω. Έχεις ακόμα years. Εγώ το ακούω 3 χρόνια. Ωραία. Ωραία, Ρωμανίστα. Θα μπούμε σε λίγο με κομμάτι. 25. Θα μπούμε σε λίγο με κομμάτι για σένα, Ρωμανίστα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Στο έχει έτοιμο, Χρήστο. Το έχει σου έτοιμο, νομίζω. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Ω, 081, Σάββας. Σάββας, φιλιά από τον Χρήστο και όσοι έχεις ευχές από όλους μας εδώ, εργαζόμενος του ΟΑΣΤ, ο οποίος λούφαρε σε εμετικό βαθμό και πολύ σωστά. Το Σάββατο μας σώσατε. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος σας έβριζε. Όχι. Αλλά και σας ευχαριστούσε. Γιατί λουφάρατε Σάββα, εγώ θέλω να στα λέω στα ίσα όπως σε υμνώ όλη μέρα. Μαγεία ήταν το Σάββατο. Λουφάρατε και ξυπνήσατε μετά τις 12.30 όλοι. Μια χαρά. Και ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος και η πόλη νέκρωσε και έγινε χωριό. Μα θέλει λίγο ύπνο, το κορμάκι του πρέπει να ισχυώσει. Έτσι, μπράβο. Μπράβο. Για να κάνει και λίγο ο Παναγιώτης εκεί πέρα, αλλά ούτε ο Παναγιώτης βγήκε στη δουλειά. Τι να τον κάνουμε. Και αυτός ήταν εξαπλωμένος. Σάββα, πέρα, σε παίρνω τώρα από τα μούτρα. Πρώτη παρουσία σου μέσα στη χρονιά. Να σε καλά, σε λατρεύουμε, το ξέρεις. Να σε καλά και εσύ, οικογένειά σου. Φίλε, το προηγούμενο Σάββατο αυτό που έγινε είναι αλητία, ε. Είναι αλητία. Α, στους ανθρώπους, δηλαδή. Μια μέρα ήταν. Το προηγούμενο Σάββατο δεν ξέρω γιατί δεν βλέπα το χιόνι που έπεφτε. Και ό,τι και να μου λέει εμένα τώρα ο παπάς και ο καραπαπάς και ο ψαράς, άστα. Δηλαδή είναι και ο πρόεδρος των εργαζομένων, ένα τζιπάκι που εμφανίστηκε στο μηχανοστάσιο στη Σταυρούπολη. Τώρα, τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Μια αργία είχαμε για αυτούς. Και έγινε νέκρωση όλη η Θεσσαλονίκη Σάββατο πρωί, όλη η αγορά τα πάντα. Αλωνίζαμε, εγώ και άλλα 30. Δεν ξέρω, δεν δούλευα, Μάρια. Πάντως τώρα το τι έγινε και τι δεν έγινε. Ναι. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει, ακόμα μπορεί ο καιρός να είναι καλός σήμερα και αυτά, αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Κανοίτα, ναι, εννοείται. Έχει και πολύ ομίχλη εδώ μετά το αεροδρόμιο και με αυτά. Sorry που θα γίνω και πάλι κοινότοπος. Πού πάνε όλα αυτά τα γερόντια σήμερα το πρωί? Την προηγούμενη εβδομάδα που σου λέγα, όχι, δεν βγαίνουν, λες, από το σπίτι. Προχθές δεν βγήκαν. Τώρα θα πάνε από πέσιμο. Σήμερα 9 παρα 10. Πού πάρε, εσύ βλέπω και μια γιαγιά. Και συντάξει, 40 μέρες μπαίνουν σύνταξη. Μια γιαγιά, πού πάει, ρε, εσύ, πρέπει να ήταν σίγουρα 80 ετών, 82. Τώρα πού πάνε όλοι αυτοί, τουλάχιστον εδώ το αναπτυρικά που έχει και αρκετό χιόνι εδώ, ο Δήμος Θερμαϊκού και αυτά εδώ πέρα, ξέρεις τι κουβαλάμε τώρα, το παππούδες και γιαγιάδες και τέτοια πράγματα. Ναι. Δηλαδή 7 η ώρα το πρωί τους βλέπεις στη στάση, 7.30 και λες πού πάνε με αυτό το καιρό, με την παγωνιά. Ναι, ναι. Λες πού πάνε. Ναι. Βρε, λοιπόν, να είναι γεροί να πηγαίνουν οι άνθρωποι, αλλά ρε, εσύ. Ναι, βρε, καλά, σίγουρα. Με τέτοιο καιρό, ρε γιαγιά, μείνε μέσα, ρε εσύ. Ή πάρε ταξάκι, μπαμ μπαμ. Πάρε τον Παναγιώτη εκεί πέρα. Γιατί εκεί θα της φάει τη μισή σύνταξη της γυναίκας. Γιατί να πάρει κορόιδο είναι γυναίκα. Έτσι είναι. Καλή συνέχεια, παιδιά. Σάβα, καλή χρονιά να εξολόψεις, τα λέμε, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μας αποχαιρέτησε ο Τρίτσας Καλάκης. Ένα κομματάκι να ακούσουμε, ρε φίλε. Χρήστος Κιώσης, το είχα το κομμάτι έτοιμο εδώ και αρκετή ώρα, αφιερωμένο στον Ρωμανίστα, υπερτεράστια διασκευή από τεράστια μπάντα, την οποία θα δούμε σε λίγους μήνες και στην πατρίδα μας. Μας ενημερώνει ο Χρήστος Κιώσης για κάτι το οποίο το ήξερα πάρα πολύ καλά εγώ. 500 εκατομμύρια προβολές έχει στο YouTube η υπέροχη αυτή διασκευή σε έναν από τους ύμνους του Bob Dylan, τον Disturbed. Σήμερα κλείνουμε έτσι. Αύριο θα το ακούσουμε, θα μπούμε κανονικά με την πρώτη εκτέλεση από Bob Dylan. Νομίζω πανεύστοχο σχόλιο του Γιώργου του Ιταλού. Με αυτό το τραγούδι έμαθε και η κάθε πικραμένη, όχι πικραμένος, η κάθε πικραμένη τους Disturbed. Συχαμένος κόσμος. Δεν θα συγχωρέσω, ναι, δεν θα συγχωρέσω ποτέ τον Bob Dylan για το ότι στο λιμάνι όταν ήρθε πριν από 2 χρόνια δεν έπαιξε αυτό το κομμάτι. Θα του συγχωρέσω οτιδήποτε. Και τα Harry Kane και τα Slow Train Coming και το... Παλιά του κελιστής. Και ό,τι μπορεί να φανταστείς, έτσι, και τα Blown in the Wind και το ότι δεν έπαιξε
αυτό το κομμάτι, εγώ τουλάχιστον, ναι, δεν θα το συγχωρέσω ποτέ στον Bob τον Dylan. Πάντα όταν το κακό ητάται, πρέπει να λέμε μπράβο και να υποκλεινόμαστε. Οπότε, χίλια μπράβο στον Παναθηναϊκό, γιατί εψέ νίκησε το κακό, και χίλια μπράβο στον προπονητή του, τον Ρίκη Πιτίνο. Την Bayern, ναι. Coming next είναι το Μπάρτσα Παναθηναϊκός, ναι, την Bayern Μονάχου. Το επόμενο κακό τώρα, μακάρι να το νικήσει και αυτό, Ολυμπιακός, την Μπαρσελόνα. Και φυσικά να κλείσουμε το γόνι μπροστά στο μεγαλείο του τεράστιου και ιστορικού Προμηθέα που έκανε καλαμπούρι με το άλλο κακό, την Bayreuth, και αυτή η γερμανική, με 95-78, ατελείωτο ξύλο στο τέλος του αγώνα. Προκλητικότατος ο παίκτης της Bayreuth που πέταξε την μπάλα στο πρόσωπο του Έλληνα καλαθοσφαιριστού και έγινε ρημαδιό. Ο Προμηθέας είναι καλός γιατί είναι run and gun παιχνίδια, τα παιχνίδια του. Μαγική εικόνα το ότι τρελαίνομαι με αυτή την Αμερικανιά που είναι θεοσκότεινη. Θεοσκότεινη, ρε φίλε, φοβερό πράγμα. Το γεντί κουλέ σε κλειστό. Ναι, γιατί το έχουμε πει 100.000 φορές, ναι, βέβαια. Έτσι, ναι. Γιατί ο πρόεδρος του Προμηθέα, ναι, που έχει την Αμερικανική κουλτούρα, ναι, είπε ότι το μπάσκετ, λέει, υποστηρίζει το μπάσκετ σαν το θέατρο. Ναι. Πρέπει το φως να πέφτει μόνο στους ηθοποιούς. Πουθενά αλλού. Γι' αυτό και θυμίζει Madison Square Garden, το γήπεδο του Προμηθέα. Ζητώ συγγνώμη, με διορθώνει ο 151, το κομμάτι είναι του Eric Barton. Ζητώ χίλια συγγνώμη εγώ. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, οι ατελείωτες μουσικές γνώσεις που έχει κάποιος δημιουργούν μια θολούρα. Να σε καλά, 151 είναι διασκευή στο υπέροχο κομμάτι του Eric Barton από τη solo καριέρα του. Όχι με τους Animals, από τη solo καριέρα του. Έπρεπε να πεις και Early 70s, λέει ο Χρήστος Κιώσης, ο οποίος Eric Barton, αυτό μπορεί ο Κιώσης να το ξέρει, έφαγε πόρτα. Κάποιος του είχε φάει τη γυναίκα, Δεν ξέρω, το ξέρω αυτό. Έφαγε. Φίλος του εννοώ, φίλος του. Ναι. Ναι, μουσικός τώρα κάπου σε ένα ντοκιμαντέρ το γάδι. Του Eric Barton. Ναι. Ναι, μπορεί, ξέρω, ναι, πολλά, ναι, γίνονται. Έφαγε πόρτα. Ο Eric Barton έφαγε τεράστια προσβολή στο πρόσωπο του Παδόπουλου από Χρήστο Κιώση, θα το πω σε λίγο. Έφαγε πόρτα. Το σκηνικό έχει γίνει, δεν κοροϊδεύω. Σε κλαμπάκι στην Αθήνα. Οπα. Πάει να μπει και δεν τον βάζουν. Ήταν διαβλώνα κιόλας. Απογοητευμένος γυρίζει για να φύγει. Το επόμενο βράδυ έπεσε στην Αθήνα. Και όπως γυρίζει για να φύγει ο Eric Barton, στον οποίο ζητώ συγγνώμη, εγώ κοτσάνα δικιά μου πατάτα, ανήκει το κομμάτι που ακούμε από τους Disturbed. Ξεκινάει το The Night. Και λέει ο Eric Barton. Α, τότε ήταν μαζί με το τέτοιο. The Night. Αυτό δεν είναι. Ναι, ναι. Και λέει. Animals, ναι. Μπράβο. Και λέει ο Eric Barton, ξέρετε, είμαι αυτός που έγραψε αυτό το κομμάτι που παίζει τώρα μέσα το μαγαζί σας. Α, πάλι δεν το βάζω. Εκείνη την ώρα βγαίνει ένας από τους ιδιοκτήτες. Ναι. Και τον βλέπει και λέει εσείς. Eric. Ο Eric Barton είναι. Και τον βάζουν μέσα. Τον Eric Castell πιο πολύ δεν το ξέρα. Εννοείται ότι δεν πλήρωσε το ποτό που ήπιε, έφυγε γρήγορα. Α, κούτρα! Γιατί ήταν ένα ξενέρωτο από εκείνα τα μοντέρνα της εποχής mainstream ελληνικά μπαράκια. Έχει γίνει αυτό. Λοιπόν, αυτά. Ακολουθεί εκπομπή ΠΑΟΚ 24. Ναι, μπράβο. Αν δεν φας. Σου αρέσει φασολάδα? Τρελός, δεν έχω δοκιμάσει ζωή μου. Είσαι βλάξη. Φακί, σου αρέσει? Παλαβώσεις, ρε. Τι θέλω, σίδηρο? Συγγνώμη, σε ξέρω, κάθε μέρα διαπιστώνω το πόσο βλάκα είσαι. Ρεβίδια! Και να σου πω κάτι. Καλά μου λένε όλοι οι παοξίδες, είσαι ντροπή. Δεν πειράζει, άσε με ντροπή. Για τον κόσμο του. Δευτέρα μπορεί να μην έρθω, θα πάω Τρίπολη, να ξέρεις. Αφού άλλος αεροπορικός από Αθήνα δεν είναι Δευτέρα μετά το Απολλωνάριο, γιατί να έρθω εγώ Δευτέρα. Καλά, να πάρεις, να περάσεις καλά. Να περάσεις καλά. Είναι και αργά το μάτσο, 7.30. Να σε στείλω σε φίλη μου. Αν προλάβω. Τρίπολη. Που είναι εκεί. Θα τρελαθείς. Χωνό. Τώρα τι να σου πω, γιατί, ρε φίλε. Άνθρωπος που θέλει πρωτάθλημα. Γιατί θέλω, κοκό θέλω. Θέλω να περάσουμε καλά, πάνω και το δίκτυο. Άνθρωπος που θέλει πρωτάθλημα. Θέλω, τι να φάω, μπουγάτσα Αρκαδίας. Άσε με καημένο. Άνθρωπος που θέλει πρωτάθλημα. Ό,τι και να πω, μακάρι καλά, με το καλό να πας και με το καλό να γυρίσεις. Και φάσεις. Να περάσεις καλά. Καλά, θα περάσεις. Ποδοσφαιρικά δεν εύχομαι τίποτα. Να περάσεις καλά. Το φαντάζομαι. Δεν το σχολιάζω. Ό,τι να είναι, λέει, λέτε. Να. Ο φίλο, ο 716. Αχ, αγάπη μου, λέει, φιλιά και αγάπη. Κόιβ for Eva. Λοιπόν, χτύπησα χθες ονειρική φασολάδα από το Πιπερών. Στην Γεωργίου Παπανδρέου, 25, είναι η πρώην Ανθέων, σε έναν δρόμο Στολίδη της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Εκεί βρίσκεται το σύγχρονο μαγειρίο Πιπερών. Κάθε μέρα 15-17 διαφορετικά φαγητά. Τα όσπρια του είναι απίστευτα, τα κάνει νοστιμότατα.
με πολύ ωραία καρικεύματα και καροτάκια και κρεμμυδάκια και παπαράκια μέσα, τα οποία είναι, το κάνουν πραγματικά ονειρικό. Ειλικρινά, καλά, δεν λέω για όλα τα άλλα. Εντάξει. Περιμένει ακόμη Τσαρτίδης να του φέρω. Είχα φέρει παστίτσιο, δεν είχε την ημέρα. Ή δεν έφερε ρεβίθια, μια. Ρεβίθια δεν έχω φάει ποτέ. Μα πώ και έτσι, ένα να τα ξεφουρνίζει. Αυτό το ρεβίθια. Από το πιπερόν όμω θα δοκιμάσω. Θα δοκιμάσω το πιπερόν. Να ξέρει. Λοιπόν, πιπερόν, να είστε καλά εσεί για τη Λιβεριά. 2310-868-868 με αυτοκίνητο η μεταφορά. Τώρα με τα πολλά τα χιόνια. Δεν κάνω καθόλου με καθόλου πλάκα. Λοιπόν, Χρήστο και όσοι σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά, αδέρφια. Με το καλό τα λέμε αύριο. Ακολουθεί εκπομπή ΠΑΟΚ 24 με πολλές και ασπρόμαυρες αλήθειες.